Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 28 Ιουνίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Σε συντονισμένες κινήσεις με αποδέκτη το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να μείνει κενό γράμμα η εισήγηση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τη λειτουργία της σχολής μαθητείας υποψηφίων κληρικών στην Θεσσαλονίκη και όχι στην Βελά, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, έχουν επιδοθεί οι Μητρόποι Ιωαννίνων και οι τοπικοί φορείς. Απέναντι στην εισήγηση της Ιεράς Συνόδου, έντονη ήταν η αντίδραση του Μητροπολίτη Ιωαννίνων κυρίου Μαξίμου, ο οποίος δεν είχε ενημερωθεί ούτε καν για τη συζήτηση του θέματος, πολύ περισσότερο για την εισήγηση. Την οργή και αγανάκτηση του Μητροπολίτη Ιωαννίνων κυρίου Μαξίμου προκάλεσε η ερήμην του εισήγηση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου για λειτουργία της σχολής μαθητείας υποψηφίων κληρικών στη Θεσσαλονίκη και όχι στη Βελά, όπως προβλέπεται στο άρθρο του Υποδιαβούλευσης Σχεδίου Νόμου για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κύριος Μάξιμος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις για τα μέλη της διαρκούς Ιεράς Συνόδου, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια προδοτική απόφαση, διασκεδάζοντας την δικαιολογία ότι για εθνικούς λόγους προτείνεται η μεταφορά της σχολής από την Βελά στη Θεσσαλονίκη. Η εντονότερη δυσαρέσκεια, ωστόσο, οφείλεται και στο γεγονός ότι κανείς δεν ενημέρωσε τον Μητροπολίτη ότι το θέμα επρόκειτο να συζητηθεί στη συνεδρίαση, καθώς αναμένονταν να παραπευθεί στη Σύνοδο της Ιεραρχίας. Μια τέτοια σχολή, λοιπόν, η οποία ούτως ή άλλως φτιάχτηκε για εθνικούς λόγους, δεν μπορεί να έρθει κανείς να την καταργήσει ελαφρά την καρδία, μάλιστα σε ένα έτος που τιμούμε την αρχή της Ελληνικής Επανάστασης και της Εθνικής Παλιγενεσίας. Γι' αυτό και είπα ότι είναι ακατανόητη αυτή η απόφαση και θα τολμήσω να πω ότι είναι και γελία. Είναι γελίο να ισχυρίζεται η Σύνοδος ότι για εθνικούς λόγους κλείνουμε τη Βελά, το εθνικό αυτό κέντρο, το εθνικό αυτό πνευματικό κέντρο εκκλησιαστικών γραμμάτων, για να πάρουμε από εκεί μια σχολή και να την πάμε στη Θεσσαλονίκη. Και ασφαλώς, αν ήθελαν οι Άγιοι Αρχιερείς να διεκδικήσουν μια ακόμα σχολή, είχαν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Είναι όμως απαράδεκτο, είναι αντεθνικό να λένε για να έχουμε εμείς μια σχολή θα κλείσουμε παντελώς το εθνικό αυτό κέντρο εκκλησιαστικής παιδείας και γενικότερα παιδείας και προσφοράς στα γράμματα και στην κοινωνία που λέγεται Βελά. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε και θα δούμε και τα πρακτικά όπως έχουμε δικαίωμα τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, δεν υποστήριξε την υπόθεση κανείς, ούτε ακόμα και αυτοί οι υπηρώτες αρχιερείς, ούτε ο Κονίτσης, ούτε ο Άρτης, ούτε ο Κηφισίας που κατάγεται από τα Ιωάννινα, δεν είπαν κουβέντα. Ο μόνος που είπε, από όσο γνωρίζουμε, ήταν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωαννίας, ο οποίος ρώτησε το αυτονόητο. Μιλήσατε με τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων? Δυστυχώς θα πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία χρόνια που συζητείτε αυτό το θέμα, δεν μίλησε μαζί μου κανείς. Ούτε ο Αρχιεπίσκοπος, που υποτίθεται ότι είναι ο πνευματικός μου πατέρας, τον οποίο δύο φορές επισκέφτηκα και είδα την προηγούμενη εβδομάδα που είχε τη γιορτή του, ούτε κανείς από την επιτροπή που ασχολούνταν με το θέμα, ούτε κανείς από τους συνοδικούς αρχιερείς. Δεν έκαναν τον κόπο να πάρουν ούτε ένα τηλέφωνο. Να πούν, σκεφτόμαστε αυτό, έχουμε αυτό το πρόβλημα, κάνουμε αυτό τον προγραμματισμό, θέλουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις. Εσείς τι λέτε, η κοινωνία τι λέει, ο Δήμαρχος τι λέει, ο Περιφερειάρχης τι λέει, οι Βελαΐτες, που είναι εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι με περιοπή, με προσφορά σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής της Ελλάδας για δεκαετίες, τι λένε. Απαξίωσαν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο 110 χρόνια ιστορίας και προσφοράς, απαξίωσαν με αυτόν τον τρόπο και τη Μητρόπολη Ιωαννίνων και την Ήπειρο και τους μεγάλους ευεργέτες, διότι θα πρέπει να το πούμε και να ακουστεί φωναχτά παντού, ειδικά αυτή τη χρονιά που εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την αρχή της Επανάστασης, ότι αν δεν ήταν οι Ηπειρώτες δεν θα υπήρχαν τα μεγάλα εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κάλεσε δε την ιεραρχία να ανακαλέσει, ενώ ο ίδιος θα ζητήσει τα πρακτικά της συνεδρίασης. Το ευχαριστώ λοιπόν σε όλη αυτή την προσφορά στα γράμματα από τους μεγάλους ευεργέτες,
προσφορά στα εκκλησιαστικά γράμματα από τον Σπυρίδωνα Βλάχο και όλους τους μετέπειτα, είναι η πρόταση για την αναβάθμιση της εκκλησιαστικής παιδείας από την ίδια τη Σύνοδο, από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, να κλείσει η βέλα. Δηλαδή η αναβάθμιση, Δήμαρχε, της εκκλησιαστικής παιδείας είναι να κλείσει η βέλα. Αυτό είναι η πανάκια, αυτό θα σώσει την εκκλησιαστική παιδεία, αυτή είναι η πρόταση. Αυτό λοιπόν το θεωρούμε απαράδεκτο. Βεβαίως ο Αρχιεπίσκοπος πήγε να τα μαζέψει αφού έγινε όλη αυτή η φασαρία, έκανε αυτή την ανακοίνωση που έκανε. Δεν μπορώ να κάνω παράπονα για το Υπουργείο, διότι η πρόταση του Υπουργείου εξ αρχής ήταν η σχολή, η μαθητείας υποψηφίων κληρικών να είναι στα Ιωάννινα. Δυστυχώς η Εκκλησία έρχεται και λέει όχι, δεν θα είναι στα Ιωάννινα, αλλά για εθνικούς λόγους θα πάει και αυτό στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ τους Αγίους Αρχιερείς, επειδή είναι απαράδεκτο και σκανδαλώδες να υπάρχει μια τέτοια συνοδική απόφαση, να τη μαζέψουν. Δεν φτάνει μια ανακοίνωση. Η πρώτη συνοδική απόφαση που είχε βγει για το θέμα ήταν το θέμα να πάει στην ιεραρχία. Αυτή η σύνοδος είπε όχι, δεν θα πάει στην ιεραρχία και προτείνουμε να κλείσουν τα πάντα στη Βελά και να πάει ό,τι μένει στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ λοιπόν σε αυτή την προδοτική για την Ήπειρο απόφαση να υπάρξει μια άλλη απόφαση που θα την αναιρεί. Δεν έχω και δεν μίλησα με κανέναν από αυτούς τους κυρίους, γιατί ντρέπομαι να τους πω αδερφούς πλέον. Δεν μίλησα με κανέναν από αυτούς τους κυρίους και δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω. Να άρουν την απόφαση τους και μετά μπορούμε να μιλήσουμε. Μάλιστα, ο κύριος Μάξιμος ουσιαστικά κήρυξε ανεπιθύμητα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου στο Επιστημονικό Συνέδριο για την Εθνική και Πνευματική Προσφορά του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, που είναι προγραμματισμένο στα Γιάννενα στις 24 Αυγούστου. Παράλληλα, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του και από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον πνευματικό του πατέρα. Επειδή λοιπόν δεν είναι αποδεκτό και επειδή έχουν σχεδιαστεί εκδηλώσεις συνοδικές για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και μία από αυτές είναι να υπάρχει μια εκδήλωση στα Ιωάννινα για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, λέω από τώρα και στο Μακαριώτη και στους Αρχιερείς, με τι μούτρα θα έρθείτε στα Ιωάννινα να τιμήσουμε την Επανάσταση τη στιγμή που έχετε προσβάλει με τόσο βάναυσο τρόπο την προσφορά της Ηπείρου και στην Επανάσταση και στα γράμματα και στην εκκλησιαστική παιδεία και σε όλα. Με τι μούτρα θα έρθείτε. Εγώ λοιπόν τους λέω αφήστε μας να κάνουμε την εκδήλωση μόνοι μας και μην έρχεστε, δεν χρειάζεται. Θα τον τιμήσουμε μόνοι μας τον Άγιο Κοσμό τον Αιτωλό. Ξέρουμε να τον τιμήσουμε. Δεν χρειάζεται να έρθουν. Εκτός αν πάρουν μια άλλη απόφαση. Αυτό θα είναι το πρώτο μέτρο για να καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορούν να παίζουν με την Ήπειρο. Και επειδή ο Μακαριώτος είναι πατέρας μου, θα του υπενθυμίσω αυτό το οποίο λέει το Ευαγγέλιο για τον Χριστό και για την Εκκλησία. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του, τη μάνα του, τα αδέρφια του πιο πολύ από μένα, δεν μου είναι άξιος. Εγώ λοιπόν αγαπώ πιο πολύ την Εκκλησία και από τον Μακαριώτατο και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου και από τα αδέρφια μου και από όλους. Πρώτα είναι η Εκκλησία. Και επειδή και στην ελληνική παιδεία και στον πολιτισμό υπάρχει αυτό, λέει φίλτατος, έτσι φίλος Πλάτων, αλλά φιλτέρα ή φιλτάτη η αλήθεια. Λοιπόν, είναι φιλτέρα και φιλτάτη η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η απόφαση αυτή είναι απαράδεκτη. Είναι ασεβής και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Επαναλαμβάνω, ελπίζω να αρθεί αυτή η συνοδική απόφαση και βεβαίως θέλω να πω ότι δεν έχω παράπονα μέχρι σήμερα από το Υπουργείο. Οι άνθρωποι πρότειναν να μείνει η σχολή στη Βελά και ελπίζω ότι θα εμείνουν σε αυτή τους την απόφαση. Ο κύριος Μάξιμος αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβληθεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υποδομές στη Βελά αλλά και οι σπουδές της Ακαδημίας και του Εκκλησιαστικού Λυκείου. Το ίδιο και με το Λύκειο και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Καλύβα η οποία αναβάθμισε τα τελευταία χρόνια τη λειτουργία και έβγαλε το Εκκλησιαστικό Λύκειο της Βελάς έξω παντού στην κοινωνία. Και θα πρέπει να το πω δημόσιο ότι ο Γενικός Γραμματέας επί των θρησκευτικών θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας ο κύριος Καλατζής μου είπε προχτές στο τηλέφωνο που συζητούσαμε για το θέμα αυτό ντρέπομαι την κυρία Καλύβα πώς θα κλείσουμε αυτό το λύκειο όταν αυτή έχει κάνει τέτοιο αγώνα και μάλιστα τα ίδια τα παιδιά της που είναι οι καλύτεροι μαθητές του λυκείου
θα πήγε στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Βελάς. Σήμερα στη μία η ώρα θα είναι εδώ η κυρία Καλύβα με τα δύο παιδιά της να παραλάβουν τα βιβλία τα οποία έδωσε ως επιδράβες στους καλύτερους μαθητές τάξεων των Εκκλησιαστικών Λυκείων η Ιερά Σύνοδος. Απ' τη μια λοιπόν η Ιερά Σύνοδος στέλνει βιβλία να πει μπράβο στους μαθητές και απ' την άλλη στέλνει γράμματα στο Υπουργείο Παιδείας «Κλείστε τη Βελά». Αναφέρθηκε δε στα σχέδια της Μητρόπολης για τη λειτουργία της Γεωργικής Σχολής στις εγκαταστάσεις της Βελάς, σημειώνοντας πως το θέμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία της Ακαδημίας της Βελάς. Κάποιοι λένε ότι ο Δεσπότης θέλει να κάνει τη Βελά κέντρο γεωργικής παραγωγής ή κέντρο γραμμάτων για τη γεωργία. Ναι, ο Δεσπότης θέλει να κάνει και αυτό, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν συζήτησε και δεν έβαλε στο τραπέζι να χαλάσουμε αυτό το οποίο υπάρχει για να κάνουμε το άλλο. Και γι' αυτό δημιουργήσαμε εντελώς καινούργιες υποδομές, εντελώς καινούργιους χώρους, εκεί που δεν υπήρχαν, εκεί που ήταν κατεστραμμένοι, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το ΙΕΚ που αφορά τα γεωργικά πράγματα και από φέτος το θεματικό ΙΕΚ που θα έχει όλα αυτά τα γεωργικά προγράμματα, με σκοπό κάποτε αυτό να εξελιχθεί και σε μια αυτόνομη γεωργική σχολή. Χωρίς όμως να πειράξουμε ό,τι υπάρχει, χωρίς να πειράξουμε ιστορία 110 χρόνων, χωρίς να προσβάλλουμε το μεγάλο ευεργέτη Σπυρίδωνα Βλάχο, χωρίς να πειράξουμε όλη αυτή την ιστορία και χωρίς να προσβάλλουμε την ιστορία των Βελαϊτών και την προσφορά τους και στα εκκλησιαστικά πράγματα, αλλά και σε όλον τον πολιτισμό και σε όλη τη ζωή της χώρας. Θα μείνουμε στο θέμα. Παρακολουθήσατε ότι μαζί με τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Ιωαννίνων σήμερα σε αυτή την συνέντευξη τύπου ήταν και ο Περιφερειάρχης Υπήρου και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και βέβαια ο Δήμαρχος Πογονιού. Δημιουργώντας έτσι ένα μέτωπο, ουσιαστικά ένα κοινό μέτωπο, προκειμένου να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, δηλαδή την συνέχιση λειτουργίας της ανώτατης εκκλησιαστικής σχολής στην Βελά. Και βέβαια σε αυτούς τους φορείς έρχονται να προσθεθούν και πολλοί άλλοι που τις τελευταίες ώρες πραγματικά με ανακοινώσεις τους υποστηρίζουν όλο αυτό το αίτημα. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως πριν δούμε ακριβώς και τις δηλώσεις των τοπικών φορέων με τον Δήμαρχο Πογονίου, τον κύριο Κώστα Καψάλη. Κύριε Καψάλη, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Καλησπέρα κυρία Σταύρου, καλησπέρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι από την Άνοιξη ουσιαστικά είχε απασχολήσει το συγκεκριμένο θέμα και από τότε μάλιστα είχατε στείλει και επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως. Από τότε είχε αρχίσει όλη αυτή η φημολογία. Ακολούθησε μία δέσμευση από πλευράς του Υπουργείου και όπως προβλέπετε και φαίνεται και στο σχέδιο νόμου ότι θα παραμείνει η συγκεκριμένη σχολή μαθητείας υποψηφίων κληρικών και έρχεται τελικά η ιεραρχία να προτείνει κάτι διαφορετικό. Και νομίζω ότι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων προς την ιεραρχία έβαλε σήμερα και εξαπέλυσε τα πειρά του με τις σημερινές του δηλώσεις. Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Γι' αυτό άστραψε και βρόντιξε ο Σεβασμιότητας και με το δίκιο του θα έλεγα. Γιατί από πλευράς η πολιτεία στάθηκε αρρωγός θα έλεγα εν μέρη στο πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί εδώ και 3 μήνες μετά από οχλήσεις και δικές μας και του Περιφερειάρχη και όλων των φορέων σύσσωμη και τώρα ήρθε η ιεραρχία να κλείσει τελείως τη σχολή Βελάς, να κλείσει μια σχολή η οποία έχει συντελέσει στο παρελθόν με ένα πλούσιο έργο και μεγάλη προσφορά όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Γι' αυτό και τον είδατε το Σεβασμιότατο, δεν είχε καμία ενημέρωση, τον είδατε λίγο αιχμηρό στις δηλώσεις του, γιατί θα ήταν πιστεύω ο πρώτος που θα έπρεπε να ρωτηθεί από την ιεραρχία το τι μέλη γενέστε για τη Βελά, τι πρόκειται να γίνει. Ανεξάρτητα αν συντασσιζόταν οι απόψεις τους. Επομένως, δικαίως για μένα η έξαρση αυτή του Σεβασμιότατου, γι' αυτό είμαστε και εμείς σήμερα κοντά του συμβολικά και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος της πόλης και οι φορείς με τα υπομνήματά τους, όλοι μαζί συστρατευόμαστε για να έρθει αυτή η αδικία, γιατί πρόκειται για αδικίας και ασέβεια, όπως αναφέρθηκα και στις δηλώσεις μου, απέναντι στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος και Πάσης Ελλάδος Σπυρίδωνα, ο οποίος είχε ένα όραμα εκείνη την εποχή. Όραμα που ήταν για εκείνη την εποχή ήταν πολύ πρωτότυπο, πολύ πρωτόγνωρο. Αλλά όπως αποδείχθηκε με την παρουσία των 110 χρόνων στη σχολή της Βελάς, ήταν πετυχημένο
και έβλεπε πάρα πολύ μπροστά. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα, εκεί που πρέπει να αναβαθμίσουμε αυτή τη σχολή, ερχόμαστε να την κλείσουμε. Γι' αυτό ήταν και οι δηλώσεις αιχμηρές του Σεβασμιωτάτου, όπως συμμεριζόμαστε. Έτσι, και επειδή και μιλάμε για έναν άνθρωπο, κύριε Καψάλη, που αφενός εν αγνία του γίνονται όλα αυτά, την ώρα που ο ίδιος έχει ένα δικό του όραμα επίσης, ένα σύγχρονο όραμα για τη συνέχιση λειτουργίας της σχολής Βελάς, από την ημέρα ουσιαστικά που ενθρονίστηκε, θα έλεγε κανείς, ή λίγο μετά την ενθρόνησή του, στηρίζοντας έμπρακτα τη λειτουργία και προσπαθώντας συνεχώς διάφορα πράγματα να αναβαθμίσει και να, αν θέλετε, να ταιριάξει τη λειτουργία της σχολής και με τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, να συγκεριάσει διάφορα πράγματα. Μην το συγχαίρετε, κυρία Σταύου, το ένα ξεχωριστό θέμα από το άλλο. Και ο Σεβασμιότατος, επειδή έχω την τύχη να είμαι κοντά τουλάχιστον στο θέμα της σχολής Βελάς και το όραμα που έχει γενικότερα για τη Βελά, για το πρωτογενή τομέα, είμαι κοντά του, η αγωνία του είναι το ίδιο και για την ανώτατη εκκλησιαστική εκπαίδευση. Βέβαια. Είναι ξεχωριστά κομμάτια. Το ένα έχει πάρει το δρόμο του, όπου γίνονται μεγάλες προσπάθειες με τις γνωριμίες τους, αλλά και με την πολιτεία. Έχει αναβαθμιστεί πλήρως η περιοχή της Βελάς και με το πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί 2.800.000, όπου έχουμε υπογράψει και την προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Γεωργίας Ανάπτυξης, δηλαδή η Μητρόπολη και η Περιφέρεια και ο Δήμος, θα αλλάξει όλη η περιοχή της Βελάς. Και πιστεύω το όραμα του και το όραμα του κυρίου Μάξιμου σε λίγα χρόνια θα πάρει σάρκα και οστά. Αλλά η σχολή είναι ξεχωριστό κομμάτι. Έχει να κάνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ήταν πανεπιστημιακό τμήμα και έτσι θέλουμε να λειτουργεί. Και η έγνοια του Σεβασμιωτάτου είναι το ίδιο όπως και τα ΙΕΚ τα οποία λειτουργούν, αλλά και γενικότερα στον πρωτογενή τομέα. Επομένως έπρεπε να ρωτηθεί και σε αυτό το κομμάτι, να έχει τον πρώτο λόγο, θα έλεγα, ανεξάρτητα εάν η ιεραρχία είχε μια διαφορετική άποψη, έπρεπε να διατυπωθεί δημοσίως. Και πολύ περισσότερο ήταν αυτό ότι και πολλοί ιεράρχες της ευρύτερης περιοχής της Υπήρου έπρεπε να πάρουν θέση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Πόσο δε μάλλον ο Μητροπολίτης Δρινουπόλεως, Παγωνιανής και Κονίτσης, στα διοικητικά όρια του οποίου, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ανήκει και η περιοχή σας, έτσι δεν είναι, κύριε Καψάλη? Ναι, ο μισός Δήμος ανήκει, μάλλον ο περισσότερος Δήμος ανήκει στη Μητρόπολη Δρινουπόλεως, Παγωνιανής και Κονίτσης. Όπου προείσταται ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Μητροπολίτης, ο κύριος Ανδρέας. Θέλω να πιστεύω ότι και με το ατύχημα που είχε, νομίζω ότι δεν ήταν ενήμερος. Έχω την εντύπωση ότι θα έπαιρνε θέση. Θα έπαιρνε θέση επειδή το γνωρίζω και αυτόν τον δεσπότη, θα έπαιρνε θέση. Αλλά ταυτόχρονα είχαμε και τα συμβάντα τα οποία έγιναν στην σύνοδο. Παραμονές ουσιαστικά αυτής της συνεδρίασης. Έτσι. Και εκεί υπήρχε μία σύγχυση. Αλλά όλα αυτά όμως, θα έλεγα, έπρεπε να είναι ενήμερος ο κύριος Μάξιμος, ο οποίος θεωρείται και πνευματικό παιδί του Ιερώνυμου. Αυτό ήταν το περισσότερο. Και η αλήθεια είναι, κύριε Καψάλη, ότι επειδή το ανέφερε και ο ίδιος ο Σεβασμιότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πασελάλδος λίγες ώρες μετά προσπάθησε να το μαζέψει, θα έλεγε κανείς, απλά και λαϊκά. Πέταξε τον μπαλάκι στο Υπουργείο, λέγοντας ότι εμείς αναγνωρίζουμε την προσφορά της Μονής Βελάς και είναι στο χέρι του Υπουργείου να διασφαλίσει την συνέχιση της προσφοράς της. Προφανώς έφτασαν οι αντιδράσεις, είχαν φτάσει ήδη οι πρώτες αντιδράσεις, κύριε Καψάλη, στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ανακατασκεύασε πάλι αυτά τα οποία είχαν ψηφίσει σαν ιεραρχία. Δεν ξέρω τι πιέζει δέχτηκε από άλλες περιοχές, αλλά τουλάχιστον τη σχολή Βελάς έπρεπε να τη δουν με μια ιδιαιτερότητα, γιατί η προσφορά της είναι πολύ μεγάλη αλλά και μακρόχρονη. 110 χρόνια κλείσαμε, που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα, έβγαλε σπουδαίους κληρικούς
από την σχολή σπουδαίους εκπαιδευτικούς, αλλά και άλλους δημόσιους λειτουργούς στη χώρα μας και βουλευτές, υπουργούς που κόσμησαν, θα έλεγα, και τα όρθιες θέσεις οι οποίες κατήχαν. Γι' αυτό θα έπρεπε να τη δουν με ιδιαιτερότητα τη σχολή Βελάς και όχι με μία μονοκουρδιλιά να κλείνει και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες περιοχές που και εκεί δεν αντιδρά κανένα το να διεκδικούν και το να θέλουν. Αλλά δεν μπορείς να κλείνεις όμως μία σχολή για να ανοίξεις μία άλλη σε μία άλλη περιοχή χωρίς κάποιο υπόβαθρο, θα έλεγα, το οποίο έχει η σχολή Βελάς. Κύριε Καψάλη, από εδώ και πέρα από αυτά, με βάση και αυτό το κοινό μέτωπο, πέρα από το να εκφράσετε όλη αυτή την αντίθεση, θα έλεγε κανείς, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, έχετε αποφασίσει από κοινού όλοι μαζί οι τοπικοί φορείς να προβείτε και σε κάποιες άλλες κινήσεις, να απευθυνθείτε, για παράδειγμα, προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πριν ολοκληρωθεί και η διαβούλευση του επίμαχου σχεδίου νόμου? Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια επαφές με το Υπουργείο. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτοί το βλέπουν προς θετική κατεύθυνση. Εξάλλου είχαν δείξει τις διαθέσεις του από πριν. Γι' αυτό δεν δημιουργήθηκε από το Υπουργείο. Γι' αυτό και ο Σεβασμιότατος δεν είπε ότι δεν έχω κανένα παράπονο από το Υπουργείο. Έχω παράπονο από την ιεραρχία της Εκκλησίας. Θέλω να πιστεύω ότι το βλέπουν με θετικό μάτι. Ήδη ενδιαφέρθηκε και ο κύριος Στασούλας και ο κύριος Φούσας και η κυρία Κεφάλα και όλοι οι βουλευτές του νομού μας, οι οποίοι είναι ενήμεροι, ενδιαφέρθηκαν και δείχνουν τον ανάλογο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά θα είναι έγκλημα όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά για όλο τον νομό, θα έλεγα, για όλη την Ήπειρο, να μην λειτουργήσει αυτή η σχολή με αυτή την υποδομή και θα έλεγα και είναι τόσο κοντά με την πόλη των Ιωαννίνων. Εμείς η πρόταση τέθηκε από τον Περιφερειάρχη, τέθηκε και από τον Δεσπότη, ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί και γιατί όχι να μην γίνει ένα θεολογικό τμήμα συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Και όχι μια τέτοια τεράστια υποδομή, όπου έχουμε εξοδευτεί αρκετά χιλιάδες ευρώ το τελευταίο διάστημα και με τους σεισμούς από την Περιφέρεια και από τα Υπουργεία, όπου ανακατασκευάστηκαν, σας είπα, τα 2.800.000 τα οποία εγκρίθηκαν και είναι προς εκτέλεση. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλο λάθος να κλείσουν αυτή τη σχολή. Και στο τέλος νομίζω ότι φαίνεται ότι ήταν λάθος τους η απόφαση που πήραν. Ούτως ή άλλως, αν δεν κάνω λάθος, είναι μία εισήγηση αυτή της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου προς το Υπουργείο. Τις τελικές αποφάσεις το ίδιο το Υπουργείο θα τις λάβει, κυρία Καψάλη, το οποίο Υπουργείο είχε εκφραστεί νωρίτερα, λέγοντας ότι θέλει να δημιουργηθεί έτσι αυτή η σχολή μαθητείας υποψηφίων κληρικών. Οπότε νομίζω ότι και με τον αγώνα που θα δοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί. Θέλω να πιστεύω τα θετικά μηνύματα από το Υπουργείο το έχουμε και από τον κύριο Πρωθυπουργό, δηλαδή από το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα κάνει κάποιες δηλώσεις με την κυρία Κεραμέως. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει και κάποια δήλωση για τη σχολή Βελάς, γιατί το ζήτημα έχει φτάσει και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεδιαλύνει η κατάσταση και έτσι αυτή η φοβία που έχουμε όλοι μας θα φύγει από πάνω μας, αλλά δεν πρέπει όμως να παραμένουμε ήσυχοι, γιατί έτσι μέναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι. Αλλά ήρθε κεραυνός ενεδρίας. Από εκεί που δεν το περιμένατε ουσιαστικά, νομίζω, κύριε Καψάλη, και δεν το περίμενε κανείς. Η αλήθεια είναι ότι θα υπάρχει μια τέτοια εισήγηση από πλευράς της ιεραρχίας. Έτσι είναι. Έτσι. Πιστεύω ότι το μήνυμα το πήραν και νομίζω ότι τα μηνύματα που έχουμε είναι θετικά. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν. Μακάρι πραγματικά να εισακουστούν όλες αυτές οι φωνές, να γίνει κατανοητό το πόσο σημαντικό είναι αυτή η ιστορική πραγματικά σχολή να συνεχίσει να υπάρχει στην περιοχή, να συνεχίσει να προσφέρει και ακριβώς να γίνουν και βήματα προς την αναβάθμισή της περαιτέρω το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Και σε συνδυασμό αυτό που τον αγώνα που κάνει ο Σεβασμιότατος για την αγροτική σχολή, μελλοντικά για την αγροτική σχολή, νομίζω ότι θα αποτελέσει και πάλι, θα πάρει έγκλη η σχολή Βελάς όπως τα παλιά εκείνα χρόνια. Μάλιστα. Και πρέπει να την πάρει, γιατί έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που
μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι. Και κακά τα ψέματα είναι μια σχολή η οποία σίγουρα έρχεται να στηρίξει και την τοπική οικονομία και στη δική σας την περιοχή, κύριε Καψάλη. Και περιοχές όπως είναι ο Δήμος Πογονίου πραγματικά χρήζουν τέτοιων λειτουργιών και δραστηριοτήτων για να στηριχθούν και να κρατηθούν ζωντανά. Εγώ, κυρία Σταύρου, ξέρετε ότι συναισθηματικά μιλάω με διπλή ιδιότητα, γιατί και ως δήμαρχος της περιοχής, αλλά είμαι και απόφοιτος της σχολής Βελάς. Έτσι, αυτή η Βελά μας έχει ανδρώσει όλους, μας έκανε σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία, έτσι, και πρέπει και χιλιάδες οικογένειες βοηθήθηκαν από αυτή τη σχολή σε δύσκολους καιρούς, μόρφωσαν τα παιδιά τους, αλλά νομίζω ότι και η κοινωνία, το ανταποδώσανε στην κοινωνία αυτό το οποίο πραγματικά πήραν από αυτή τη σχολή. Και έτσι, διπλός ο λόγος για μένα να συνεχιστεί η πορεία αυτής της σχολής. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε, κύριε Καψάλη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Και θα μείνουμε λοιπόν στο θέμα, καθώς έντομες και ομόθυμες είναι οι αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης του ενδεχόμενου αποσύνδεσης της Βελάς από την εκκλησιαστική εκπαίδευση και στο πλευρό του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μαξίμου βρέθηκαν μετά από πρόσκληση που τους απίφθηνε ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης και οι Δήμαρχοι Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ και Πογονίου Κώστας Καψάλης. Ανακοινώσεις κατά του κλεισίματος της Ακαδημίας Βελάς εξέδωσαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Μέρο Πιτζούφη, αυτοδιοικητικές παρατάξεις αλλά και φορείς. Με τη Μητρόπολη Ιωαννίνων και τον Μητροπολίτη Μάξιμο, κατά της εισήγησης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, συμπορεύονται οι τοπικές αρχές και φορείς. Ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης μαζί με τους Δημάρχους Ιωαννίνων, Μωυσή Ελισάφ και Πογονίου Κωνσταντίνο Καψάλη, που ήταν παρόντες στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Μαξίμου, έκαναν από την πλευρά τους λόγο για μια λανθασμένη απόφαση, ζητώντας να ανακληθεί. Μάλιστα, ο κύριος Καχρημάνης κάλεσε τον Μητροπολίτη να συνενέσει στην αξιοποίηση και των υπολείπων κτίριων, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο. Στο σημείο αυτό, ο κύριος Μάξιμος τον διέκοψε, σημειώνοντας πως σε περίπτωση που κλείσουν οι ακαδημίες, ο ίδιος θα καταθέσει αίτημα για τη λειτουργία θεολογικής σχολής και σχολής μουσικολογίας. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή ήταν τελείως λανθασμένη και πρέπει άμεσα, πρώτα για εθνικούς λόγους και για ιστορικούς λόγους, να πάρθει πίσω. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έχω ασχοληθεί ειδικά από το 2016 που έγινε ο σεισμός στην περιοχή με την περιοχή της Βελάς. Εμείς την παραδώσαμε μέσω των προγραμμάτων που ήταν τότε από το σεισμό σε μια άριστη κατάσταση στο θέμα που αφορά την ανώτατη σχολή που υπήρχε εκεί και τη σχολή της μουσικολογίας, καθώς και τα λύκεια. Από εκεί και πέρα όμως, για τα ΙΕΚ, το Υπουργείο έχει φροντίσει να γίνει μια πλήρης σχολή και θα πω αυτό που είπε ο κύριος Βούτσινος όταν συναντηθήκαμε εκεί, ότι αυτό είναι ένα θαύμα το οποίο προσφέρει στον πρωτογενή τομέα και είναι άλλη παράμετρος αυτή. Έχουμε ένα πογόνι το οποίο έχει φθήνει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να μας προβληματίζει μόνο για λόγους εθνικούς, για να μην φέρουμε τα σύνορα στα Γιάννηνα σε κάποιες περιπτώσεις, άμα δεν θα υπάρχει κόσμος. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ δυνατά σε αυτές τις περιοχές και όπου ανθίζει κάτι να το βοηθάμε. Θεωρώ, σεβασμιότατε, ότι εκτός από τη σχολή αυτή, το Υπουργείο πρέπει να δει και τη λειτουργία τμήματων στα κτίρια της Βελά, όπως ήταν ιστορικά από όταν την ξεκίνησε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος Σπυρίδων Βλάχος. Δεν μπορεί, παράδειγμα, για τόσα χρόνια να έχουμε τις Βελαΐτες οι οποίοι 16 Αυγούστου μαζεύονται και μιλάνε για την αξιοσύνη αυτής της σχολής που έδωσε πολλά στην περιοχή μας και εμείς αυτά να τα κλείνουμε. Δεν νομίζω ότι θα σας πείραζε κάποια τμήματα από αυτά να πάνε στην εποπτεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Νομίζω αν ότι... επιτρέπετε, κύριε Περιφερειάρχε, όχι μόνο δεν με πειράζει, αλλά είναι μια πρόταση που και μαζί τη συζητήσαμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση τη συζητήσαμε και τώρα έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Αν είναι δυνατόν, αν δεν υπάρχει η Ακαδημία, να υπάρχει
θεολογική σχολή στη Βελά, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι χώροι υπάρχουν, η γραμματεία υπάρχει, έχει επανδρωθεί στα χρόνια που ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής εκεί της Βελάς και βεβαίως δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να λειτουργήσει ένα τμήμα θεολογίας και ένα τμήμα μουσικολογίας στη Βελά. Και αυτή θα είναι και η πρότασή μας, αν τελικά αποφασίσουν να κλείσουν τις ακαδημίες. Ευχαριστώ. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε θα κάνουμε διπλές σχολές στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και μία στην Κρήτη. Αυτή είναι η πρόταση της ιεραρχίας και να κλείσουμε τη Βελά. Αισθανόμαστε ως υπηρώτες ότι είναι μέγα ατόπιμα το οποίο πρέπει να το δει άμεσα και η Υπουργός Παιδείας αλλά να το δούνε και η ιεραρχία της Ελλάδος και να αναθεωρήσει όλες τις σκέψεις. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά να μπορεί να είναι σοβαρή που πρότειναν και δεν τη θέλει και ο Θεός. Το λέω αυτό επίσημα σαν πρόταση, γιατί ο Θεός κράτησε τη Βελά 110 χρόνια. Δεν μπορεί να την κλείσει μια ιεραρχία σήμερα η οποία σκέπτεται με τη φώτιση του Θεού. Να στηρίξουν τη λειτουργία της Βελάς κάλεσε όλους τους υπηρώτες ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, εκτιμώντας ότι η ίδια η ιεραρχία θα αναγνωρίσει το σφάλμα της. Θεωρούμε αδικαιολόγητη και ακατανόητη την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το κλείσιμο της σχολής στη Βελά, τη μεταφορά της, αν θέλετε, στην Θεσσαλονίκη. Αποτελεί προσβολή στην ιστορία και στην απαράμιλη προσφορά της στον τόπο για πάνω από έναν αιώνα. Πιστεύω ότι η πολιτεία, ότι το Υπουργείο Παιδείας θα εμείνει στην δική του αρχική απόφαση για τη διατήρηση της σχολής στη Βελά και δεν θα υποκύψει σε οποιοσδήποτε πιέσεις. Και είμαι επίσης σίγουρος ότι όλοι οι υπηρώτες, οπουδήποτε βρίσκονται, πρέπει να στηρίξουν την συνέχιση της λειτουργίας στη Βελά και τη διεύρυνση, αν θέλετε, των δραστηριοτήτων, σύμφωνα με όσα προηγουμένως είπε ο Σεβασμιότατος αλλά και ο κύριος Περιφερειάρχης, που αποτελεί πέραν των άλλων, πέραν της εκπαιδευτικής προσφοράς, αποτελεί και εθνική επιταγή. Νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι η πολιτεία θα κατανοήσει ακριβώς τι έχει συμβεί, αλλά πιστεύω ότι και η ίδια η ιεραρχία θα αναγνωρίζει το σφάλμα της. Το ίδιο ανέφερε και ο κύριος Καψάλης, εκφράζοντας τη συμπόρευση του Δήμου Πογονίου με τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανακαλέσω. Και δεν είναι μόνο ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο εκείνη την δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και όχι μόνο και για και ολόκληρα τα Βαλκάνια, να βγάλει ιερείς και δασκάλους ώστε να μεταλλαδέσουν το εκπαιδευτικό έργο σε όλα τα Βαλκάνια και να αναβαθμίσει τον κλήρο της Ελλάδος και στη γειτονική Αλβανία. Πέραν από αυτό έπαιξε και σημαντικό ρόλο και την περίοδο του πολέμου, Σεβασμιότατε. Πολύ σημαντικό ρόλο κατά την εισβολή των Ιταλών στην Ελλάδα, ώστε να αποτραπεί αυτή η εισβολή. Όλα αυτά απαξιώνονται μονοκορδιλιάς. Είμαστε εδώ σήμερα να συμπορευτούμε με τις απόψεις τις οποίες εξέφρασε και είμαστε απόλυτα σύμφωνοι όλοι με το Σεβασμιότατο και θα παλέψουμε για να αποτραπεί αυτό το λάθος που διαβλέπετε να επιχειρήσουν για την περιοχή μας. Για δρομολόγηση του κλεισίματος της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Βελάς με αδιαφάνεια, χωρίς διάλογο και δίχως απαντήσεις, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Μερόπη Τζούφη. Η κυρία Τζούφη διερωτάται άρα για ποιους ωφελεί το Λουκέτο στο ιστορικό εκπαιδευτικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της Υπήρου και γιατί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει την αναβάθμιση ορισμένων εκκλησιαστικών ακαδημιών και την υπονόμευση άλλων, μεταξύ των οποίων και της Βελάς. Ενώ θέτει το ερώτημα αν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα αποδεχθεί την πρόταση για την ίδρυση της σχολής μαθητείας υποψηφίων κληρικών στη Θεσσαλονίκη αντί των Ιωαννίνων.
Παραμένει άγνωστο με ποιους συζητά και με ποιους συναποφασίζει η Νίκη Κεραμέως. Όμως οι Ηπειρώτες ζητούν απαντήσεις άμεσα και επιτακτικά. Ας σταματήσει λοιπόν να ευνηδιάζει και να κρύβεται πίσω από τις δηλώσεις των τοπικών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ας απαντήσει επιτέλους στη σχετική αναφορά που καταθέσαμε από κοινού με τη συνάδελφο βουλευτή Άρτας Όλγα Γεροβασίλη πριν από 2 και πλέον μήνες στη Βουλή για το μέλλον των εκκλησιαστικών σπουδών. Για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η αναβάθμιση της ανώτατης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης περνά μέσα από την ουσιαστική ένταξη των συγκεκριμένων σπουδών στον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι όποιες αλλαγές προϋποθέτουν τον διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και όχι μεροληπτικές τελεσίδικες ανακοινώσεις, σημειώνει η κυρία Τζούφη. Την αντίθεσή της στις προτάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, δηλώνοντας παρούσα στις πρωτοβουλίες που θα αναλυθούν με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων προκειμένου αυτές να ανατραπούν, εκφράζει η ενότητα πολιτών Νέα Γιάννενα. Η ιστορικότητα της σχολής που επί 100 και πλέον έτη έχει δημιουργήσει μια βαθιά παράδοση προσφορά στην εκπαίδευση, όχι μόνο σε ιερατικό αλλά και γενικότερο επίπεδο, καθώς επίσης και η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια για την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας της σχολής αλλά και της εφαρμογής νέων πιλωτικών προγραμμάτων στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορούν και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανακοπούν, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα. Η Ιερά Μονή Βελάς αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον τόπο. Απόφοιτοι της έχουν αφήσει αποτύπωμα προσφοράς, μεταξύ άλλων και στην αυτοδιοίκηση, και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι τόσο ως παράταξη όσο και ως Δημοτικό Συμβούλιο οφείλουμε να διαφυλάξουμε τη συνέχιση της λειτουργίας της, σημειώνει η παράταξη και καλεί τον πρόεδρο του σώματος να προκαλέσει λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος στην κατεύθυνση στήριξης της λειτουργίας της σχολής. Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην εκκλησιαστική εκπαίδευση και την Βελά, η Πανεπιριωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας ενώνει τη φωνή διαμαρτυρίας των απόδημων Ηπειρωτών μαζί με ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Ηπείρου. Η πληροφορία ότι με σχέδιο νόμου συνοδευόμενο με θετική εισήγηση της Ιεράς Συνόδου καταργείται η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελάς και οι συναφείς εκκλησιαστικές σχολές Λυκείου, Βυζαντινής Μουσικής και Ψαλτικής μας βρίσκει καθ' ολοκληρίαν αντίθετους. Επιπλέον, η υλοποίηση της σκέψης αυτής έρχεται σε αντίθεση με την ιστορία και την προσφορά της περιόνιμης σχολής, αφού αποτελεί το πρώτο εκπαιδευτικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της χώρας με τεράστια προσφορά στη δημόσια ζωή, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Επίσης, η Πανεπιριωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας καλεί όλους τους Ηπειρώτες πολιτικούς, τους τοπικούς παράγοντες, όλους τους κοινωνικούς φορείς, τους πολίτες της Ηπείρου να υψώσουν τη φωνή τους, να αγωνιστούν για να μην υλοποιηθεί αυτή η πρόταση. Εντυπωσιακά και συνάμε ελπιδοφόρα για την καλύτερη έκβαση των ασθενών με COVID μέσω της χορήγησης φαρμακευτικής ουσίας ανακίνρα είναι τα αποτελέσματα τυχεοποιημένης κλινικής μελέτης στην οποία συμμετείχαν και οι μονάδες λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων υπό τον καθηγητή Χαράλα Μπομιλιώνη. Επικεφαλής της μελέτης ήταν ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Ευάγγελος Γιαμαρέλος, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στα Γιάννα και μίλησε στο Ήπειρο στη Βιέννα. Η μελέτη έδειξε ότι η πρώιμη και στοχευμένη χρήση του ανακίνρα είναι πλέον επιπλέον της τρέχουσας καθιερωμένης αγωγής σε νοσηλευόμενους ασθενείς με κακή πρόγνωση, απέτρεψε τον θάνατο ή την εξέλιξη σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ είχε ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ασθενών που έλαβαν εξιτήρια από το νοσοκομείο χωρίς ενδείξεις λίμωξης από COVID-19. Την μάχη όχι μόνο στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των ασθενών με COVID-19 που χρειάστηκε να νοσηλευτούν στις μονάδες λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, αλλά και την μάχη σε επίπεδο έρευνας για την θεραπευτική αντιμετώπιση του ιού έδωσαν οι υγειονομικοί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων υπό τον καθηγητή Χαράλα Μπομιλιώνη. Και αυτό γιατί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και οι μονάδες λοιμωδών του συμμετείχαν σε αρκετές μελέτες που διεξήχθησαν τον τελευταίο ένα χρόνο για την καλύτερη κατανόηση του ιού, αλλά κυρίως για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του. Μία από αυτές τις μελέτες, με τα αποτελέσματά της να είναι εντυπωσιακά, αφορούσε στην χρήση της φαρμακευτικής ουσίας ανακίνρα σε συνδυασμό με τα τρέχοντα θεραπευτικά σχήματα. Όπως αποδεικνύεται μέσα από την μελέτη, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, διαπιστώθηκε βελτίωση κατά 64% στην συνολική κλινική έκβαση ασθενών νοσηλευόμενων με πνευμονία από κορονοϊό, ενώ το φάρμακο πέτυχε επίσης αποτροπή θανάτων ή εξέλιξη σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.
Η μελέτη διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του καθηγητή παθολογίας λοιμοξιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευαγγέλου Γιαμαρέλου, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων και συναντήθηκε με όσους συμμετείχαν στην συγκεκριμένη μελέτη. Μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα, ο κ. Γιαμαρέλος απέδωσε τα εύσημα στην προσπάθεια που έγινε σε τοπικό επίπεδο υπό τον Χαράλαμπο Μιλιώνη, σημειώντας πως με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει πως κατά 80% περισσότεροι ασθενείς επέστρεψαν στα σπίτια τους απόλυτα υγιείς μετά την χορήγηση της συγκεκριμένης φαρμακευτικής ουσίας, ενώ σημειώθηκαν και 55% λιγότεροι θάνατοι. Πλέον αυτό που αναμένεται είναι η αδειοδότηση του συγκεκριμένου φαρμάκου όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις κατευθυντήριες οδηγίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την αντιμετώπιση του ιού. Η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι από το νοσοκομείο αυτό έχει ξεκινήσει και έχει γιγαντωθεί η προσπάθεια, χάρη στον φίλο, καθηγητή και μέντορα όλης της παθολογίας στο νομό, τον καθηγητή τον κύριο Μιλιώνη, και πιο συγκεκριμένα γνωρίζετε ότι υπάρχει μια τυχιοποιημένη κλινική μελέτη που ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη συμμετοχή σε ασθενείς από την πρώτη παθολογική κλινική. Τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά εξαιρετικά, έδωσαν πολύ μεγάλη ωφέλεια του φαρμάκου ανακίνητα σε δύο μεγάλες κατευθύνσεις. Στο να έχουμε κατά 80% σχεδόν περισσότερους ασθενείς οι οποίοι γύρισαν σπίτια τους απόλυτα υγιείς και κατά 55% λιγότερους θανάτους. Αυτή τη στιγμή αισιοδοξούμε ότι τους επόμενους μήνες το φάρμακο αυτό θα αδειοδοτηθεί όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα μπει στις κατευθυντήριες οδηγίες των Ηνωμένων Πολιτειών για την αντιμετώπιση του νοσήματος. Ο κύριος Γιαμαρέλος χαρακτήρισε ως υπερόπλο την συγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία ανακίνηρα λόγω των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων από την χορήγησή της, εξηγώντας πως για όσους νόσησαν και αντιμετωπίστηκαν με τα τρέχοντα θεραπευτικά σχήματα, υπήρξε απόλυτη ίαση μετά από ένα μήνα στο 25% των ασθενών, ενώ με την προσθήκη της συγκεκριμένης φαρμακευτικής ουσίας στα θεραπευτικά σχήματα, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 60%. Δεν θα το έλεγα όπλο, θα το έλεγα υπερόπλο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό να σκεφτεί κανένας ότι με την θεραπεία όπως εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή, απόλυτη ίαση επιτυγχάνεται μετά από ένα μήνα στο 25% των ασθενών και με την προσθήκη του φαρμάκου ανακίνητα στο τρέχον θεραπευτικό σχήμα, αυτό αυξάνεται στο 60%. Είναι ένα μοναδικό αποτέλεσμα και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδίας τον καθηγητή τον κύριο Μιλιώνη, γιατί η αρρωγή του στο να μπορέσει να συντελεστεί αυτή η μελέτη, να έχουμε αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ήταν καθοριστική. Μάλιστα, εμφανίστηκε κατηγορηματικός πως η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης φαρμακευτικής ουσίας δεν επηρεάζεται από τα διάφορα στελέχη του ιού που προβληματίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα την επιστημονική κοινότητα. Η απάντηση είναι μονολεκτική. Βεβαίως ναι. Βεβαίως ναι. Δεν επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά του από τα στελέχη του ιού. Θα μείνουμε λοιπόν στο θέμα της πανδημίας και θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιαννίνων, την κυρία Σταυρούλα Τσιάρα. Έτσι, σε μια χρονική στιγμή και μια χρονική περίοδο που σίγουρα τα πράγματα βαίνουν πολύ καλύτερα σε ό,τι αφορά το επιδημιολογικό φορτίο σε ολόκληρη την χώρα και στην περιοχή μας. Τρία κρούσματα ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα των Ιαννίνων και την ίδια ώρα έχουμε και την αύξηση των εμβολιασμών. Κυρία Τσιάρα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Καλησπέρα, κυρία Σταύρου, και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Χαμόγελα, και νομίζω ότι είναι λογικό να υπάρχουν χαμόγελα, κυρία Τσιάρα, σε όλο το υγειονομικό προσωπικό και της περιοχής μας αλλά και της χώρας μας. Περάσαμε μία ακόμη δύσκολη περίοδο, το τρίτο κύμα της πανδημίας, το οποίο τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δική μας την περιοχή, σε χρονική διάρκεια ήταν και μεγαλύτερο με ένα αυξημένο γενικά επιδημιολογικό φορτίο σε σχέση με τα προηγούμενα δύο κύματα. Τα πράγματα όμως πήγαν καλά, θα έλεγε κανείς, έτσι μικρότερη πίεση στα νοσοκομεία, βλέπουμε να μειώνεται το επιδημιολογικό φορτίο, αυξάνονται οι εμβολιασμοί και αυτό σίγουρα δίνει μια αισιοδοξία για το πώς θα πάμε τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και έτσι ανησυχία για τα νέα στελέχη του ιού. Κυρία Σταύρο, όπως πραγματικά το είπατε, υπάρχει η διέξοδος από τη στενοπό που περάσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε τώρα ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, αφενός μεν
για τα ευχάριστα που ακούσατε προηγουμένως από τον καθηγητή, τον κύριο Γιαμαρέλο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα αποτελέσματα της έρευνάς του για έναν βιολογικό παράγοντα ο οποίος αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία για τις σοβαρές, επαναλαμβάνω, για τις πολύ σοβαρές μορφές της νόσου που αναγκάζονται να μπαίνουν στο νοσοκομείο, να νοσηλεύονται σε κλινικές και να αποτρέπει τη νοσηλεία τους στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όμως το ζητούμενο, κυρία Σταύρου, δεν είναι, δεν είναι να θεραπευθεί κάποιος ο οποίος είναι βαριά και που πολλές φορές αυτό δεν είναι και βέβαιο ότι θα επιτύχει. Το ζητούμενο είναι να μην οδηγηθούν στην νόσο συμπολίτες μας οι οποίοι μπορούν να την αποφύγουν. Και αυτό, γι' αυτό το μόνο όπλο με το οποίο είμαστε οπλισμένοι σήμερα είναι οι εμβολιασμοί. Όσο περισσότεροι εμβολιασμοί διενεργηθούν, κυρία Σταύρου, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, τόσο περισσότερο θα είμαστε ήσυχοι ότι θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός εκείνων που θα χρειαστούν νοσηλεία σε κλινικές ή σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Γιατί το σύστημα υγείας ακριβώς από αυτό υποφέρει, κυρία Σταύρου, και κινδυνεύει να γονατίσει. Υποφέρει από το να νοσήσουν πολλοί άνθρωποι μαζί σοβαρά. Άρα ο μόνος τρόπος, επαναλαμβάνω, να το αποτρέψουμε αυτό είναι η αύξηση του αριθμού των εμβολιασμών. Είμαι εδώ στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι οι εμβολιασμοί στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου του Πανεπιστημιακού, στο οποίο έχω την τιμή να είμαι υπεύθυνη, έχουν κατά πολύ ξεπεράσει τις 50.000 και συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Και ευελπιστούμε ότι και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχίσουν να διενεργούνται οι εμβολιασμοί με τον ίδιο ρυθμό. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας να συνεχίσουν αυτήν την προσέλευσή τους για εμβολιασμό, έτσι ώστε το πιθανό επερχόμενο τέταρτο κύμα να παραμείνει πιθανό, να μην γίνει πραγματικότητα. Όσο δε τώρα αφορά τη δραστικότητα του εμβολίου απέναντι στα νέα στελέχη, φαίνεται από τη γνώση που έρχεται από τις μεγάλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και από την Αμερική, φαίνεται ότι τα εμβόλια που έχουμε διαθέσιμα σήμερα είναι δραστικά κατά αυτής της μετάλλαξης δέλτα, της συνδικής, αλλιώς όπως λέμε μετάλλαξης. Προφυλάσσουν δηλαδή από την σοβαρή νόσο αυτή που θα κάνει τον άνθρωπο να μπει μέσα στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί ενδεχομένως και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Και πρέπει να πείσουμε τους συμπολίτες μας, αυτούς που ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, αυτούς που ανήκουν σε νεαρότερες ηλικιακές ομάδες και έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα, να σπεύσουν να νοσηλευτούν. Υπάρχει διαθεσιμότητα εμβολίων. Ο κάθε συμπολίτης μας μπορεί με τη βοήθεια του προσωπικού του γιατρού, του οικογενειακού του γιατρού, να επιλέξει ποιο εμβόλιο του ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του, στα νοσήματά του, να εμβολιαστεί έτσι ώστε να αποφύγει την νόσο αυτή η οποία μπορεί να τον ταλαιπωρήσει σημαντικά. Κυρία Τσιάρα, όσο περνάν οι μήνες και όσο αυξάνεται, αν θέλετε, και ο αριθμός των ανθρώπων στον περίγυρό μας που εμβολιάζονται, γιατί ο ένας σίγουρα πολλές φορές παρακινεί και τον άλλον, φαίνεται σιγά σιγά να κάμπτονται και οι όποιες αμφιβολίες μπορεί να υπήρχαν στον κόσμο, οι όποιες ανησυχίες, βλέποντας ότι κι άλλοι γνωστοί τους έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν πάθει τίποτα, και αυτό σιγά σιγά να οδηγήσει στο απαιτούμενο πλέον χτίσιμο του τείχους της ανοσίας, που είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί βλέπουμε ότι και από πλευράς της κυβέρνησης αρχίζουν και δίνονται και κάποια προνόμια με πρώτους έτσι τους νέους ανθρώπους, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ακριβώς για να μπορέσει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των εμβολιασμών. Πραγματικά, κυρία Σταύρου, το τελευταίο χρονικό διάστημα είμαστε σε θέση να πούμε ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες όλων των εμβολιασμών, όλων των ειδών εμβολίων που χορηγήσαμε, ήταν ελάχιστες. Ήταν αντιμετωπίσιμες, είτε για βραχή χρονικό διάστημα, και πάρα πολύ μικρός αριθμός
πολύ μικρός που μετριέται στα δάχτυλα του ενός χεριού, χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και όχι για να γίνει κάτι ειδικό για την αντιμετώπιση. Η εισαγωγή όπου χρειάστηκε στα πολύ πολύ λίγα περιστατικά έγινε για να παρακολουθηθούν. Η αντιμετώπιση έγινε στο χώρο που διενεργήθηκαν τα εμβόλια. Το ίδιο γίνεται και στα άλλα εμβολιαστικά κέντρα της περιοχής μας με μεγάλη επιτυχία. Άρα το γεγονός ότι ο εμβολιασμός δεν έχει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κίνητρο. Πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την διενέργεια των εμβολιασμών. Κυρία Τσιάρα, σήμερα εμείς σε ό,τι αφορά τη δική μας την περιοχή έχουμε διαθέσιμα 3 από τα 4 εμβόλια ουσιαστικά που κυκλοφορούν στην χώρα μας. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση με την κυρία Τσιάρα, να προσπαθήσουμε έτσι αν μπορούμε να το αποκαταστήσουμε, να δούμε αν θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Το 1 της AstraZeneca σιγά σιγά φαίνεται ότι θα αποσυρθεί λόγω της απόφασης που υπάρχει, όχι για λόγους ασφάλειας, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν με την τήρηση μη της συμφωνίας που υπήρχε από την συγκεκριμένη εταιρεία να παραδώσει τις ποσότητες που είχαν ζητηθεί και που υπήρχε ως δέσμευση, αν θέλετε, προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν, λοιπόν, όμως, έχουμε σε ό,τι αφορά την περιοχή μας Pfizer, AstraZeneca και το Johnson & Johnson το μονοδοσικό, δεν έχουμε το Moderna. Δεν ξέρουμε γιατί ακόμη ως περιοχή δεν έχουμε συμπεριληφθεί σε αυτές όπου υπάρχει διαθεσιμότητα και του συγκεκριμένου εμβολίου. Δεν ξέρω αν δεν έχουμε αποκαταστήσει ακόμη την σύνδεσή μας με την κυρία Τσιάρα, οπότε ας πάμε να δούμε έτσι και το ρεπορταζάκι που αφορά αυτές τις... Ωραία, έχουμε την κυρία Τσιάρα στην άλλη άκρη. Λοιπόν, κυρία Τσιάρα, έχουμε εικόνα, λοιπόν, εάν θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και το τέταρτο εμβόλιο στη διάθεση των πολιτών της δικής μας της περιοχής. Σταύρο, έχουμε στη διάθεσή μας 3 εμβόλια. 3 σήμερα. Έχουμε το εμβόλιο Pfizer, το εμβόλιο AstraZeneca και το εμβόλιο Johnson & Johnson, τα οποία διενεργούνται, όπως σας είπαμε, με μεγάλη ασφάλεια. Mm-hmm. Δεν έχουμε ενημέρωση για το αν θα υπάρξουν, αν θα αποκτήσουμε εμβολιαστικές γραμμές στο εγγύς μέλλον για τέταρτο εμβόλιο. Αν παρόλα αυτά μπορέσει και εισαχθεί στη χώρα μας και γίνει διαθέσιμο, εμείς θα μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε στα εμβολιαστικά μας κέντρα. Σας άκουγα που λέγατε για το εμβόλιο της AstraZeneca, για το οποίο παρατηρήθηκαν στη χώρα μερικά πολύ λίγα. Έτσι, είχαμε και θανάτους ουσιαστικά. Ναι. Εμείς στην περιοχή μας ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρά επεισόδια. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα οι συμπολίτες μας να έρχονται να εμβολιάζονται χωρίς να έχουμε καμία ακύρωση στο συγκεκριμένο εμβόλιο. Όπως και στα άλλα είδη εμβολίου. Μάλιστα. Κυρία Τσιάρα, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή έχουμε πλέον και την λειτουργία εδώ και 2 εβδομάδες και του Μέγα Εμβολιαστικού Κέντρου στην περιοχή των Αμπελοκήπων και επειδή είναι ένα ζήτημα η στελέχωση του, ακούστηκαν διάφορα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε νεότερα ως προς την, αν θέλετε, υποστήριξη της λειτουργίας του και από ιδιώτες γιατρούς, γιατί είχε εκφραστεί το ενδιαφέρον αυτό. Κοιτάξτε, κυρία Σταύρου, έχουμε το εμβολιαστικό κέντρο στην περιοχή των Αμπελοκήπων λειτουργεί. Λειτουργεί και εκεί με προσωπικό το οποίο συμβάλλει στη λειτουργία του από τις ήδη γνωστές και λειτουργούσες δομές υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, επισκέπτες υγείας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Mm-hmm. Και υπάρχουν και συνάδελφοί μας που ασκούν την ιατρική στην πόλη των Ιωαννίνων, οι οποίοι εξεδήλωσαν επιθυμία να προστρέξουν για να στελεχώσουν το κέντρο αυτό. Επομένως, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον αυτό καταστεί αναγκαία,
Οι συνάδελφοί μας αυτοί θα συμμετέχουν στην λειτουργία και του μέγα εμβολιαστικού κέντρου. Γιατί μιλάμε για... δεν ξεμπερδεύουμε, δεν θα ξεμπερδέψουμε και εύκολα με τη διαδικασία των εμβολιασμών. Δεν είναι κάτι που θα τελειώσει αύριο το πρωί, κυρία Τσιέρα, ή σε δύο μήνες. Είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας και ουσιαστικά θα μας απασχολήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι. Κοιτάξτε, κυρία Σταύρο, όπως πολύ ωραία το είπατε, δεν θα ξεμπερδέψουμε πολύ εύκολα. Ο ιός είναι εδώ, οι μεταλλάξεις του είναι δυστυχώς εδώ. Φαίνεται να είναι περισσότερο μεταδοτικές από ότι ήταν το πρώτο στέλεχος του ιού και ενδεχομένως τα λίγα στελέχη που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Και φαίνεται ότι θα χρειαστούν και αναμνηστικές δόσεις εκείνους που ήδη έχουν εμβολιαστεί με επιτυχία. Είναι κάτι το οποίο θα ενσωματωθεί μέσα στην ζωή μας και πιστεύω ότι η επιστήμη θα καταφέρει να παρασκευάσει ένα εμβόλιο που θα μπορεί να χορηγείται τόσο απλά, εύκολα και γρήγορα όσο το εμβόλιο της γρίπης. Μέχρι να γίνει αυτό θα είμαστε υποχρεωμένοι να διεξάγουμε τους εμβολιασμούς με τις συνθήκες εκστρατείας που τις διεξάγουμε ως τώρα και που φαντάζομαι ότι κι εσείς έχετε την εμπειρία, είδατε πως λειτουργεί και το εμβολιαστικό κέντρο στο Πανεπιστημιακό, είδατε και πως λειτουργεί και το εμβολιαστικό στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Λιμνοπούλα. Μπορεί να οργανώθηκαν αυτά τόσο γρήγορα και με τόση ταχύτητα και με τόσο άγχος πρέπει να πω για να μπουν σε λειτουργία, αλλά η λειτουργία τους είναι άρτια και ασφαλής. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνει ο καθένας που θα φτάσει σε αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα και νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα που κερδίθηκε ανά τη χώρα, κυρία Τσιέρα, και όχι μόνο στα δικά μας εμβολιαστικά κέντρα, στα εμβολιαστικά κέντρα όλης της χώρας. Όλοι έχουν να πούν το πόσο οργανωμένη είναι η λειτουργία τους και το πόσο γρήγορα, ακόμη και από την ώρα που θα κλείσει το ραντεβού μέχρι την ώρα που θα φτάσει στο εμβολιαστικό κέντρο, όλη αυτή η οργάνωση που πραγματικά νομίζω ότι μας έχει εκπλήξει όλους μας. Εγώ έχω να πω ότι οι συμπολίτες μας φαίνονται ικανοποιημένοι γιατί κλείνουν εύκολα και γρήγορα το ραντεβού τους να κάνουν εμβόλιο. Πάρα πολλοί κλείνουν το ραντεβού τους και καλούνται σε θέσεις ακυρώσεως για να κάνουν το εμβόλιο τους όταν οι ακυρώσεις αυτές είναι αρκετές και πραγματικά προσέρχονται ευχαριστημένοι και χαρούμενοι για να κάνουν αυτό, γιατί οι περισσότεροι έχουν κατανοήσει ότι δεν πρόκειται να απαλλαγούν αλλιώς από αυτό το βάσανο του νέου κορονοϊού. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα να απαλλαγεί κανένας από την σοβαρή νόσο. Για όσους δεν έχουν πιστεί, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τα προνόμια, κυρία Τσιέρα, θεωρείτε ότι μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση να πιστούν? Θεωρώ ότι μπορεί να συμβάλλει. Εκείνο το οποίο για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να εξηγηθεί στους συμπολίτες μας ότι όσα φάρμακα και να έχουμε στη διάθεσή μας και νεότερα και παλαιότερα και όσα θα αναδείξει η έρευνα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι καλά για να αντιμετωπίσουν αυτούς οι οποίοι νοσούν σοβαρά, αλλά το κρίσιμο πράγμα είναι να μην φτάσει κανένας στη σοβαρή νόσο, κυρία Σταύρου. Γιατί αν φτάσουμε στη σοβαρή νόσο και στη διασωλήνωση, δεν εγγυάται κανείς ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Εμείς βεβαίως ως γιατροί κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ευχόμαστε να ξεπερνά κανείς τη σοβαρή νόσο, αλλά δεν εξαρτάται πάντοτε από τις δικές μας τις προσπάθειες. Είναι και άλλοι παράγοντες αστάθμητοι που συμμετέχουν, όπως η ενωσιακή απάντηση του ανθρώπου, τα υποκείμενα νοσήματα και πολλά άλλα πράγματα, οι ευκαιριακές λοιμώξεις που αντιμετωπίζουν αυτοί οι ασθενείς επειδή έχουν μακροχρόνια νοσηλεία. Το καλύτερο είναι να αποφύγουμε την σοβαρή νόσο και δεν, το επαναλαμβάνω αυτό, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα από το εμβόλιο. Πλην του εμβολιασμού. Οι εμβολιασμοί είναι κατάκτηση για την ιατρική, κυρία Σταύρου. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Είναι η ιατρική μέθοδος, η προσφορά της ιατρικής στον άνθρωπο που κατάφερε να τον απαλλάξει από νοσήματα τα οποία σκότωναν εκατόμπες ανθρώπων.
Μάλιστα. Κύριε Τσιάρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Εύχομαι πραγματικά αυτός ο αριθμός των εμβολιασμένων όλο ένα και να αυξάνεται το επόμενο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε και ως περιοχή έτσι να αποκτήσουμε κάποια στιγμή αυτό το τείχος ανοσίας στο ποσοστό που θα θέλαμε, γιατί υπολοιπόμαστε ακόμα, αλλά κάνουμε την προσπάθειά μας. Κοιτάξτε, είμαστε πολύ ψηλά, αρκετά ψηλά όπως το είπατε. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δεχθούμε ξένους, θα δεχθούμε τους συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται σε άλλες περιοχές και θα έρθουν να δουν τους γονείς τους, τα αδέρφια τους, τους φίλους τους και πρέπει να τους προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον. Και δεν έχουμε, όπως σας είπα, άλλη δυνατότητα από τον επιτυχημένο εμβολιασμό, από τον αποτελεσματικό εμβολιασμό. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σταύρου, για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Να είστε καλά. Και να συνεχίσουμε. Καλό βράδυ. Επίσης, και να συνεχίσουμε η αγωνία της κυβέρνησης λοιπόν και των ειδικών να χτίσουν το ταχύτερο μέσα στο καλοκαίρι το τείχος ανοσίας εν ώψη ενός δύσκολου φθινοπόρου με τον μεταλλαγμένο κορονοϊό, έφερε τις σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η κάρτα των 150 ευρώ για τους νέους έως 24 ετών επελέγει από την κυβέρνηση ως το πρώτο στοχευμένο μέτρο, προκειμένου να πιστούν οι πολίτες να εμβολιαστούν το συντομότερο. Είναι φανερό ότι η νέα στρατηγική ενθάρρυνση εμβολιασμένων θα περιλαμβάνει μια σειρά προνομίων προκειμένου να επιτευχθεί το χτίσιμο ενός ισχυρού τείχους ανοσίας. Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ σε όλους τους νέους που θα εμβολιάζονται, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ενθάρρυνσης των εμβολιασμένων. Η στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει μια σειρά προνομίων σε όσους εμβολιάζονται, προκειμένου να επιτευχθεί το χτίσιμο ενός ισχυρού τείχους ανοσίας και να μην γίνει κοιλιά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τη νέα αυτή στρατηγική ενθάρρυνσης, που βασίζεται σε τρεις άξονες, παρουσίασε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Άκης Κέρτσος. Σήμερα, με βάση τα κλεισμένα ραντεβού που βλέπουμε στη βάση δεδομένων της επιχείρησης Ελευθερία, το 35% του γενικού πληθυσμού ή το 42% του ενήλικου πληθυσμού θα έχει ολοκληρώσει και με τις δύο δόσεις τον εμβολιασμό του έως το τέλος Ιουνίου και αντίστοιχα το 48% του γενικού πληθυσμού ή το 57% του ενήλικου πληθυσμού έως το τέλος Ιουλίου. Καθώς η ύφεση της πανδημίας δίνει μια επίπλαστη αίσθηση ασφάλειας και εφησυχασμού, είναι σημαντικό να πούμε ότι η μάχη με τον κορονοϊό δεν έχει τελειώσει και ότι οι ασφαλείς πολίτες είναι οι εμβολιασμένοι πολίτες. Για την επίτευξη του επιθυμητού τείχους ανοσίας, απαιτείται μια συμπληρωματική στρατηγική που θα παρουσιάσουμε σήμερα και θα εξειδικεύσουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες, με στόχο να μην κάνουμε κοιλιά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο ρυθμό εμβολιασμού και να πείσουμε όσο περισσότερους πολίτες γίνεται να προσέλθουν για τον εμβολιασμό τους. Αυτή η στρατηγική της κλιμακούμενης πρωτοβουλίας, όπως μας την έχει εισηγηθεί η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής, περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτος πυλώνας, εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων του πληθυσμού, που πραγματοποιούνται ήδη και θα συνεχίσουν να γίνονται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Δεύτερος πυλώνας, συγκεκριμένα μέτρα ενθάρρυνσης υπέρ του εμβολιασμού, για τα οποία θα μιλήσουμε και σήμερα. Και τέλος, την πρόβλεψη της υποχρεωτικότητας σε συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών που θα εξετάσουμε σε επόμενο χρόνο, σύμφωνα πάντα με την εισήγηση της Επιτροπής Βιοειθικής. Καλέσμα στους νέους να τσιμπήσουν την ευκαιρία για να τσιμπηθούν, απίφθινε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας τους να δράξουν την ευκαιρία και να εκμεταλλευτούν την πρόσθετη δυνατότητα που τους δίνεται με το Freedom Pass. Το Freedom Pass πρόκειται ουσιαστικά για ένα voucher ύψους 150 ευρώ για όλους τους νέους από 18 έως 25 ετών που θα έχουν κάνει έστω και την πρώτη δόση του εμβολίου και το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν για εισιτήρια για ταξίδια, μουσεία και θέατρα. Έρθει όμως η ώρα η πολιτεία να επιβραβεύσει και την προσπάθεια μιας κατηγορίας πολιτών που δοκιμάστηκε ιδιαίτερα αυτούς τους 16 μήνες. Και αναφέρομαι στους περίπου 940.000 νέους μας από 18 έως 25 ετών. Είναι τα παιδιά που επί τόσους μήνες είδαν τις σπουδές τους να αναστατώνονται, είδαν τους φίλους τους να απομακρύνονται, τα ταξίδια, τη διασκέδαση, ουσιαστικά να χάνονται. Από σήμερα λοιπόν, στους νέους μας ανοίγεται ένα ακόμα παράθυρο ελευθερίας για τον ελεύθερο χρόνο τους. Με την πρώτη δόση του εμβολίου τους θα αποκτούν αυτόματα μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ. Αυτή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, θα καλύπτει εισιτήρια για ταξίδια, έξοδα για ξενοδοχεία, αλλά και την είσοδο
σε χώρους πολιτισμού, σε συναυλίες, σε σινεμά, σε θέατρα, σε μουσεία. Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή. Η κάρτα θα δημιουργείται αυτόματα με τον ΆΜΚΑ του κάθε νέου που θα έχει εμβολιαστεί μέσα στο 2021. Αφορά δηλαδή όλους τους νέους μας που έχουν ήδη εμβολιαστεί και όσους θα εμβολιαστούν από εδώ και στο εξής. Η κάρτα αυτή θα έχει προπληρωθεί από το κράτος και θα εξαντλείται σταδιακά ανάλογα με τη χρήση της μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό ή μέσω μιας ειδικής βεβαίωσης για τους λίγους νέους μας που μπορεί να μην διαθέτουν έξυπνη συσκευή, έξυπνο τηλέφωνο. Αξιοποιώντας αυτό το νέο ψηφιακό πορτοφόλι, οι κάτοχοι θα μπορούν να κάνουν πιο άνετες διακοπές είτε να χαλαρώσουν σε χώρους πολιτισμού και διασκέδασης. Πρόκειται, όπως είπα, για μία οφειλή προς την νεολαία. Ένα δώρο ευγνωμοσύνης, ιδίως μπροστά στο καλοκαίρι που έρχεται. Ένα ευχαριστώ για την υπομονή τους και την επιμονή τους. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ένα κίνητρο για να εμβολιαστούν, ειδικά οι νέοι, οι οποίοι από την φύση τους συμβάλλουν περισσότερο στην κινητικότητα. Και όσο αυτοί θα θωρακίζονται, τόσο η μετάδοση του ιού θα περιορίζεται. Και το τελευταίο αποκτά μια ξεχωριστή σημασία, ειδικά τώρα, που η σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας συγχρονίζεται με την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα. Είναι μια μετάλλαξη που ξέρουμε ότι μεταδίδεται πιο γρήγορα. Στοχεύει πρωτίστως όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά μας απειλεί όλους με μια νέα περιπέτεια το φθινόπωρο. Γιατί η γενική ανοσία περνά τελικά μέσα από την ανοσία του καθενός μας. Και μπορεί οι νεότεροι να πιστεύουν ότι οι ίδιοι είτε δεν θα νοσήσουν καθόλου, είτε θα νοσήσουν πιο ανώδυνα, όμως θα παραμένουν σιωπηλοί αναμεταδότες του ιού, βοηθώντας τον και να απλώνεται, αλλά και να μεταλλάσσεται. Είναι αυτοί λοιπόν που έχουν τη δυνατότητα να του βάλουν φρένο, πατώντας γκάζι για να φτάσουμε στο ποσοστό του θωρακισμένου πληθυσμού, να το φτάσουμε στο 70%, γιατί όχι και υψηλότερα. Με την ίδια πρωτοβουλία όμως που ανακοινώνουμε σήμερα, η κυβέρνηση διαθέτει πρόσθετους πόρους, πρόσθετα κεφάλαια σε κλάδους που επίσης τα χρειάζονται. Στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στις μεταφορές. Είναι συνεπώς μια ενέργεια η οποία έχει πολλούς ευνοημένους. Γιατί ενώ στηρίζει την αγορά, ταυτόχρονα κατευθύνει και μέρος του δημόσιου πλούτου στη νέα γενιά της κοινωνίας. Τις λεπτομέρειες του μέτρου θα εξηγήσει σε λίγο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος και οργάνωσε την ηλεκτρονική υποδομή του. Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Πολιτισμού και Τουρισμού, στις αρμοδιότητες των οποίων αναπτύσσονται και οι δράσεις που θα καλύπτονται από την κάρτα διευκόλυνσης των νέων από 18-25 χρονών. Εγώ απλά να τονίσω ότι και αυτή η κίνηση εντάσσεται στο σχέδιό μας για μια ομαλή μετάβαση στη μετά-COVID εποχή. Κρατάμε τη μάσκα όταν είμαστε πολλοί, όταν είμαστε μόνοι μας, κάνουμε το εμβόλιο. Και σύντομα, μάλιστα, οι εμβολιασμένοι θα κινούνται πιο άνετα σε κλειστούς χώρους, όπου η χωρητικότητα για αυτούς, για τους εμβολιασμένους δηλαδή, θα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Τις σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν για αυτό το θέμα τις αμέσως επόμενες μέρες. Κλείνω καλώντας τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας να χαρούν όσα τους προσφέρονται, να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν με ένα εμβόλιο, να ταξιδέψουν, να κινηθούν, να διασκεδάσουν, αλλά να συνδράμουν και με αυτόν τον τρόπο σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια που κάνουμε να αφήσουμε πίσω μας οριστικά και αμετάκλητα την μεγάλη αυτή περιπέτεια του κορονοϊού. Άλλωστε και η κάρτα για την οποία μιλάμε αντιπροσωπεύει το πιο βασικό τους γνώρισμα, γι' αυτό και θα ονομάζεται Freedom Pass ή καλύτερα στα ελληνικά κάρτα
ελευθερίας. Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή και θα υλοποιείται μόνο με το ΑΜΚΑ του κάθε νέου, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Πιερακάκης. Διαθέσιμο σε γεννηθέντες από το 1996 μέχρι το 2003, που θα έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, είτε αυτοί που εμβολιάστηκαν, όπως είπατε, είτε αυτοί που θα εμβολιαστούν. Χρεωστική ψηφιακή κάρτα, η οποία θα αποθηκεύεται στο ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού. Θα μπορεί φυσικά να υπάρχει και σε φυσική μορφή, αλλά κατά βάση κοιτάζουμε την ψηφιακή υποδομή. Αξίας 150 ευρώ, διαθέσιμο πριν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου θα είναι διαθέσιμο. Πώς αποκτά κανείς αυτή την κάρτα? Την ημέρα που θα ανακοινώσουμε ότι είναι διαθέσιμη, θα μπορεί κανείς να μπει στην πλατφόρμα του gov.gr, αφού ενδιαφερόμενος φυσικά θα έχει κάνει ήδη έστω μία δόση του εμβολίου. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα, δηλαδή θα γίνεται η αίτηση μία ημέρα και την αμέσως επόμενη ο ενδιαφερόμενος θα λάβει όλες τις σχετικές οδηγίες μέσω email και SMS. Η κάρτα θα αποθηκεύεται στην ψηφιακή της μορφή στο ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού, που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό εμπόριο και e-shops προφανώς, αλλά και ανέπαφα σε όλες τις συναλλαγές με τερματικά POS, με αυτήν ακριβώς την εικόνα. Και όπως ανέφερα πριν, είναι έτοιμο πριν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Για μια πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τους νέους αφενός να ταξιδέψουν και αφετέρου να παρακολουθήσουν πολιτισμικές εκδηλώσεις, τονώνοντας και τους αντίστοιχους κλάδους, έκαναν λόγο από την πλευρά τους ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης. Η κάρτα νέων, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης των εμβολιασμών, δεν είναι μόνο η κάρτα νέων, αλλά και όλα αυτά που αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Σκέρτσο, με προνομιακές διευκολύνσεις, ειδικά για τους νεότερους συμπολίτες μας, μεταξύ 18 και 25 ετών, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι και το Υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια υπέρ της ενθάρρυνσης των εμβολιασμών. Εξάλλου, η δύσκολη ισορροπία, ο συνδυασμός μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια στον τουρισμό μας. Με την κάρτα νέων, τα ταξίδια, η διαμονή σε τουριστικά καταλήματα απλοποιούνται και απελευθερώνονται. Η σημερινή απόφαση της κυβέρνησης νομίζω ότι συνδράμει καθοριστικά σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι γίνεται σαφές ότι ο εμβολιασμός είναι η μόνη δυνατότητα που μας παρέχει ασφάλεια για την επιστροφή στην κανονικότητα. Ο εμβολιασμός, ο οποίος καθώς θα επεκτείνεται σε μεγαλύτερα ποσοστά και θα καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών, είναι αυτός που θα δημιουργήσει το τείχος ανοσίας που θα εξασφαλίσει ότι η επόμενη μέρα θα είναι απολύτως ασφαλής και εμείς θα είμαστε υγιείς. Η κυβέρνηση προσφέρει ένα αντίδωρο που θα εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις τους για ένα ελεύθερο καλοκαίρι, αλλά και την ψυχαγωγία τους με μια ιδιαίτερη ποιότητα. Μπορούμε να πούμε ότι με ασφάλεια σε χώρους συνάθρησης, όχι μόνο χώρους που είναι κρατικοί, αλλά και σε χώρους που θα συμβληθούν από τον ιδιωτικό τομέα, σε κινηματογράφους, σε θέατρα, ακόμα και για ανθρώπους που θέλουν να πάνε πίσω και σε σχολές χορού, κλάδοι που επλήγησαν πολύ σημαντικά, μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια, με υπευθυνότητα, τονώνοντας έτσι και την πολιτιστική οικονομία, αλλά έχοντας και ένα επιπλέον κίνητρο οικονομικό, να έρθουμε πιο κοντά στον πολιτισμό και να ξαναχτίσουμε αυτή τη σχέση που τόσο βία διακόπηκε. Πένθος στην οικογένειά του και όσους τον γνώριζαν, αλλά και σοκ στην κοινωνία της Σάρτας έχει προκαλέσει ο απρόσμενος χαμός του 60χρονου διευθυντή της σχολής μαθητείας του ΕΕΔ. Ο 60χρονος αγνούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου, όπου είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στη Λιγιά Πρέβεζας και βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής νεκρός από δίτες που συμμετείχαν στις έρευνες που βρισκόντουσαν σε εξέλιξη. Μοιραία έμελενα είναι η αγαπημένη συνήθεια του 60χρονου Φώτη Ζήση, διευθυντή της σχολής μαθητείας του ΑΕΔ στην περιοχή της Σάρτας, ο οποίος αγνούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή της Λιγιάς Πρέβεζας κάνοντας ψαροντούφεκο. Λάτρης της θάλασσας και του ψαρέματος, ο 60χρονος υποβρύχιος αλιέας αγνούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα μαζί με ένα ακόμη άτομο στην θαλάσσια περιοχή της Λιγιάς Πρέβεζας. Υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού
Δήμου Έρευνας και Διάσωσης του λιμενικού σώματος ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του από δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα αλλιευτικό, δύο περιπολικά οχήματα του λιμενικού από στεριά, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή από τη Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας που έσπευσαν για να συνδράουν με τέσσερα άτομα από στεριά και τρεις δίτες. Τις έρευνες συνέδραμε από αέρος και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Τον 60χρονο εντόπισαν το απόγευμα της Κυριακής νεκρό οι δίτες που επιχειρούσαν. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Άρτας, αλλά και όσους τον γνώριζαν, καθώς μόνο τα καλύτερα είχαν να πούν για τον φίλο, τον συνάδελφο, τον οικογενειάρχη. Με την συμμετοχή της βουλευτή Θεσσαλονίκης και συντονίστριας της καμπάνιας 1 στα 5 στην Ελλάδα, Έλληνα Ράπτη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ελκυβιάδη Στεφανή, πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή μερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση. Στην εκδήλωση που παρουσιάστηκαν στοιχεία για την παιδική κακοποίηση στη χώρα μας και την Ευρώπη, διοργάνωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ηπείρου και η πρόεδρός της Παναγιώτα Μητροκώστα. Ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη και ποσοστό 16% στην Ελλάδα πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης, όπως υποδηλώνει η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο «Ένα στα πέντε», που παρουσιάστηκε σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα παιδική κακοποίηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, ο ρόλος των γονέων και εκπαιδευτικών στην πρόληψη του φαινομένου, που διοργάνωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ηπείρου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη βουλευτή Θεσσαλονίκης και συντονίστρια της καμπάνιας 1 στα 5 στην Ελλάδα, Έλενα Ράπτη, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που έχει υιοθετήσει την πρωτοβουλία, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις ενημέρωσης στους παιδικούς σταθμούς που διαθέτει σε ολόκληρη τη χώρα, σε συνεργασία με την κυρία Ράπτη. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηναν η πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας, Παναγιώτα Μητροκώστα, η οποία είχε και τον συντονισμό, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δημήτρης Χιόλος, αλλά και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής. Έχουμε υπογράψει ως Περιφέρεια Ηπείρου στην προηγούμενη περιφερειακή μας θητεία τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παιδική κακοποίηση. Έχουμε κάνει δράσεις μαζί με την κυρία Ράπτη στους υπόλοιπους νομούς της Ηπείρου σε συνεργασία με τα συμβουλευτικά κέντρα, προωθώντας το θέμα της παιδικής κακοποίησης και συνεχίζουμε και τώρα και στο μέλλον. Είναι αλήθεια ότι η παιδική κακοποίηση, η σεξουαλική κακοποίηση είναι αυτό το θέμα που απασχόλησε και βγήκε η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ορίζει σαφώς ότι τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα και ότι χρέος για να διαφυλάξουν αυτά τα δικαιώματα των παιδιών είναι των γονέων, της κοινωνίας και γενικότερα του κράτους. Καθημερινή βιωματική εμπειρία είναι ένα τόσο πολύ σημαντικό ζήτημα που για μένα πράγματι δύο κυρίαρχοι παράγοντες μπορεί να το επιλύσουν, όπως η δεύτερη παράγραφος της θεματολογίας της ημερίδας επισημαίνει. Πρώτα οι γονείς και δεύτερον η εκπαιδευτική, με ευαισθητοποίηση βέβαια και της κοινωνίας. Να ενημερώσουμε τα παιδιά μας, τους εκπαιδευμένους ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά, αλλά και τους γονείς, να τους ενημερώσουμε για αυτή τη δράση. Έτσι λοιπόν, διαδικτυακά σε πρώτη φάση προσεγγίσαμε τους 23 βρεφονηπιακούς σταθμούς που έχουμε σε όλη την Ελλάδα και μεταφέραμε η κυρία Ράπτη τις γνώσεις της και η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης τις εξειδικευμένες γνώσεις της για το θέμα στους γονείς και στους δασκάλους των παιδιών, όλα αυτά τα οποία πρέπει να ξέρουν, έτσι ώστε πρωτίστως να προλάβουν και δευτερευόντως να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω και το θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ότι η ανταπόκριση των γονέων ήταν απόλυτη. Το 100% των γονέων είναι ένα στοιχείο που ούτε η κυρία Ράπτη το ξέρει, γιατί σήμερα το πρωί βγήκαν τα συλλογικά αποτελέσματα. Το 100% σε κάθε πόλη της Ελλάδος, απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδος, το 100% ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα που κάναμε, ενημερώθηκε και πιστεύω η επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτερη. Έχουμε συνεννοηθεί με την κυρία Ράπτη ότι αυτό θα το ξανακάνουμε. Πότε? Μετά το Σεπτέμβριο, όταν θα ξανανοίξουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί μας και βεβαίως θα έχουν έρθει νέα παιδιά, νέοι γονείς στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και παράλληλα θα ξεκινήσουμε και μία δράση ενημερώνοντας τους μελλοντικούς γονείς. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι μαθητές των στρατιωτικών σχολών μας, τα παιδιά των 18 έως 22 χρονών, τα οποία θα είναι αυτά που αύριο θα ενταχθούν στη μεγάλη οικογένεια των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και θα δημιουργήσουν και τη δικιά τους οικογένεια. Η κυρία Ράπτη από την πλευρά της παρουσίασε την καμπάνια 1 στα 5, καθώς και τον κανόνα του εσώρουχου. Ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη που έχει θύμα κάποια μορφή σεξουαλική κακοποίηση. Στη χώρα μας το ποσοστό ανέκειται στο 16%.
Δικός μου ρόλος και δική μου αποστολή είναι να ενημερώσω και να ευαισθητοποιήσω. Με ποιο τρόπο? Μέσα από τα εργαλεία που μου παρέχει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα ήθελα να παρακολουθήσουμε ένα σποτάκι το οποίο ονομάζεται «Η Κίκο και το χέρι» και διδάσκει τον κανόνα του εσόρουχου. Αυτό είναι ο κανόνας του εσόρουχου και μέσα από το φυλάδιο που απευθύνεται στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, σε κάθε ενήλικα που καλείται να εξηγήσει σε ένα παιδί ότι κανείς δεν μπορεί να το αγγίξει ή να το χαϊδέψει εκείνη την περιοχή του σώματός του, η οποία κατά κανόνα καλύπτεται από το εσόρουχό του, έτσι όμορφο, απλά και κατανοητά περνούν όλα τα χρήσιμα μηνύματα στα παιδιά. Στην ημερίδα συμμετείχαν ακόμα με εισηγήσεις η ψυχολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Ιωαννίνων Δήμητρα Φαρμάκη, ο νομικός και μέλος της Επιτροπής Κυριάκος Λαμπρούσης, η πρώην αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στον τομέα της παιδαγωγικής Ελένη Μαραγκουδάκη και ο προϊστάμενος του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, υπαστυνόμος Α, Πασχάλης Παπανικολάου. Το Συμβουλευτικό Κέντρο παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε ενήλικες γυναίκες. Επομένως, δεν είμαστε αρμόδιος κρατικός φορέας για την κακοποίηση παιδιών. Παρ' όλα αυτά, στο δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, εκτός από τα συμβουλευτικά κέντρα, εντάσσονται και οι ξενώνες φιλοξενίας γυναικών, όπου οι γυναίκες φιλοξενούνται μαζί με τα παιδιά τους. Τα παιδιά μπορεί να υποστούν σεξουαλική κακοποίηση τόσο από ενήλικα άτομα, όσο και από άλλα παιδιά, τα οποία λόγω της ηλικίας τους ή του αναπτυξιακού τους σταδίου βρίσκονται σε θέση ευθύνης, εμπιστοσύνης ή δύναμης σε σχέση με το θύμα. Όλα όσα αναφέρθηκαν για τους γονείς αναφορικά με την παρατήρηση και τη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης των παιδιών τους ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς, άνδρες και γυναίκες. Δεν αρκεί οπωσδήποτε η καλή τους διάθεση και ο ανθρωπισμός τους. Το διαδίκτυο λοιπόν στο οποίο βρίσκονται καθημερινά οι ανήλικοι δημιουργεί μια εικονική πραγματικότητα πάρα πολύ ελκυστική και διαδραστική και εκεί μέσα κρύβονται σήμερα πάρα πολλοί κίνδυνοι οι οποίοι μάλιστα δεν είναι άμεσα ορατοί γιατί από την ασφάλεια του σπιτιού μας στο οποίο βρίσκεται συνήθως ο υπολογιστής δεν τους αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Δυστυχώς δράστης στο διαδίκτυο μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Γιατί δεν απαιτείται πάντα η φυσική προσέγγιση των θυμάτων, οπότε δεν πρόκειται για άτομα του κύκλου μας όπως γίνεται με το φυσικό έγκλημα. Μπορεί να είναι λοιπόν ένας αλλιευτής από την ίδια πόλη ή και από την άλλη άκρη της γης και επίσης το προφίλ του δράστη είναι εντελώς ακαθόριστο. Η πρώτη τρισδιάστατη διάβαση στην πόλη των Ιωαννίνων δημιουργήθηκε στην παραλίμνια περιοχή, στον δρόμο έξω από την είσοδο του 1ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου και του 2ου Ειδικού Σχολείου Ιωαννίνων. Η κατασκευή της έγινε από εκπαιδευτές και σπουδαστές του Δημοσίου ΙΕΚ Ιωαννίνων, μετά από πρωτοβουλία της βουλευτή Μαρίας Κεφάλα, πρόταση που στήριξε και ο Δήμος Ιωαννιτών, με στόχο την μείωση της ταχύτητας των οχημάτων που κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο. Μία τρισδιάστατη διάβαση πεζών που παραπλανεί τους διερχόμενους οδηγούς αναγκάζοντάς τους να μειώσουν ταχύτητα δημιουργήθηκε στην παραλίμνια περιοχή και συγκεκριμένα έξω από την πύλη του Κάστρου που οδηγεί στο 1ο Διαπολιτισμικό Σχολείο των Ιωαννίνων και το 2ο Ειδικό Σχολείο Ιωαννίνων. Πρόκειται για την πρώτη τρισδιάστατη διάβαση στην πόλη των Ιωαννίνων, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως μέσα σε αστικές περιοχές και σε περιοχές κοντά από σχολεία, οπότε η λήψη μέτρων είναι απαραίτητη. Οι τρισδιάστατες διαβάσεις φαίνονται ως αντικείμενα που εξέχουν από το δρόμο, δημιουργώντας μια οφθαλμαπάτη που αναγκάζει τους οδηγούς να μειώσουν την ταχύτητά τους. Στόχος της τρισδιάστατης διάβασης που υιοθέτησε και ο Δήμος Ιωαννιτών είναι οι οδηγοί να μην αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να διευκολύνεται έτσι η είσοδος και η έξοδος από το 1ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Ειδικό Σχολείο εδώ στο Κάστρο. Η συγκεκριμένη διάβαση έγινε πράξη από το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Δημόσιου ΙΕΚ Ιωαννίνων. Η αρχική ιδέα ήταν της βουλευτή Ιωαννίνων Μαρίας Κεφάλα,
και υλοποιήθηκε από τους σπουδαστές του ΙΕΚ και τους εκπαιδευτές Βασίλη Βράστο και Βάσο Κρικώνη. Στην οργάνωση ενός αγωνιστικού μετώπου με τη συμμετοχή των πολιτών, των εργαζομένων, της αυτοδιοίκησης, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων για την προάσπιση του δημόσιου αγαθού του νερού, καλούν οι παρατάξεις αριστερής παρέμβαση στα Γιάννα και στην Ήπειρο, αλλά και το μέτωπο δράσης. Την ερχόμενη Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα διοργανώνουν εκδήλωση για το νερό στην πλατεία της Καλούτσχενης με ομιλητή τον υδρογεωλόγο και πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΙΓΜΕ, Χάρη Σμυρνιώτη. Την προάσπιση του δημόσιου αγαθού του νερού ζητούν η αριστερή παρέμβαση στην Ήπειρο, η αριστερή παρέμβαση στα Γιάννενα και το μέτωπο δράσης, καλώντας ένα πλατή αγωνιστικό μέτωπο με τη συμμετοχή των εργαζομένων, της αυτοδιοίκησης, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των πολιτιστικών φορέων και άλλων, προκειμένου να αφαιρεθεί η εκμετάλλευση των υδάτινων αποθεμάτων από τους ιδιώτες και να περάσει στην ευθύνη του δημοσίου. Η παρατάξη της αριστερής παρέμβασης στην Ήπειρο και στα Γιάννενα και το μέτωπο δράσης ζητούν ακόμη να εθνικοποιηθούν όλες οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης του νερού, αλλά και να οργανωθεί σαν δημόσια υπηρεσία εξυπηρέτησης των εργαζομένων και των πολιτών η ΔΕΙΑΗ και να σταματήσει να λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρεία, δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής των χρεών των ανέργων και των εργατικών νοικοκυριών που δεν μπορούν να καλύψουν το δυσβάστακτο κόστος της ίδρυυσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι παρατάξεις πραγματοποιούν εκδήλωση συζήτηση την Τετάρτη 30 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία της Καλούτσανης με ομιλητή τον υδρογεωλόγο και πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων των ΙΓΜΕ, Χάρη Σμυρνιώτη. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από την απειλούμενη λειψιδρία, η κίνδυνη για τη δημόσια υγεία σε ένα λακανοπέδιο στραγγισμένο από τα υδάτινα αποθέματα, η μετατροπή του λακανοπεδίου σε ένα οικοσύστημα εχθρικό για τον άνθρωπο, φαίνεται να μην τους πολύ ενδιαφέρουν. Το σχέδιο για την πλήρη δυτικοποίηση του νερού φαίνεται ακόμα και από τη διαχείριση της ίδιας της ΔΕΙΑΗ. Την απαξιώνουν καθημερινά, την αφήνουν χωρίς προσωπικό, παραχωρούν τμηματικά δραστηριότητες σε ιδιώτες, σκοφαντούν τους εργαζόμενους έτσι ώστε η ιδιωτικοποίηση να φαίνεται μονόδρομος. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, Γιαννιώτη και ΛΑΕ, η προάσπιση του νερού σαν δημόσιο αγαθό είναι υπόθεση όλων μας. Χρειάζεται η οργάνωση ενός πλατιού αγωνιστικού μετώπου με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, αυτοδιοικητικών σχημάτων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, πολιτιστικών συλλόγων κ.ο.κ. Το θέμα της διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού στην περιοχή μας αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία καθώς ο υδροφόρος ορίζοντας υποχωρεί κάτω από την πίεση των χιλιάδων κυβικών που αντλούν ιδιώτες των εργοστασίων εμφιάλωσης. Περιοχές του λεκανοπηδίου αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας και η Δημοτική Αρχή αρέσκεται σε ευχολόγια. Τα πανάκριβα τιμολόγια της ΔΕΙΑΗ και οι υποσχέσεις του Δημοτικών Αρχών για μειώσεις μοιάζουν με ανέκδοτο. Εμείς από παλιά ζητούσαμε το νερό να γίνει κοινωνικό αγαθό, η ΔΕΙΑΗ να σταματήσει να είναι μια εταιρεία η οποία δουλεύει σαν ιδιωτική, η τιμή του νερού να φτηνίνει, να μπορούν οι εργαζόμενοι να παίρνουν φτηνό νερό όσο είναι το κόστος, μια και είναι δημόσιο αγαθό, να μπορούν οι άνεργοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλά αμοιβόμενοι να μην πληρώνουν το νερό, να μην τρέχουν στα δικαστήρια όταν τους κόβουν το νερό. Αν οι Δήμοι κοστολογούν τα δημοτικά τέλη και το νερό πανάκριβα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά δεν διεκδικούν, δεν ανοίγουν καμία προοπτική διεκδίκησης και αύξησης του θεσμοθετημένου 3% για τις αντλήσεις, όταν δεν ξέρουν πόσα κυβικά αντλούνται στον υδροφόρο ορίζοντα, δεν έχουν καμία εικόνα, όταν χαρίζουν πρόστιμα, όταν οι περιφέρειες δίνουν αντί πινακίου φακής δημοτικές εκτάσεις στους ιδιώτες για να εξυπηρετήσουν τα επενδυτικά του σχέδια και όταν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις παραχωρούν άδειες εκχώρησης μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού, ένα νερό που το ξαναθυμίζω όπως το είπαν και οι σύντροφοι πριν είναι ένα δημόσιο αγαθό, τότε μονόδρομος είναι η δημιουργία πλατιού μαζικού μετώπου αντίστασης και ανατροπής αυτής της πολιτικής που έχει τα ευχολόγια και της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους εργαζόμενους, περιφερειακές και τοπικές και δημοτικές αυτοδιοικητικές παρατάξεις και σχήματα, σωματεία και εργατικά κέντρα, περιβαλλοντικούς φορείς και την νεολαία.
την πρωτιά ανάμεσα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο της χώρας μας αλλά και της Κύπρου. Στην κατηγορία της μουσικής πέτυχαν οι 43 μαθητές της 6η τάξη του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, αποχαιρετώντας έτσι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το σχολείο τους. Οι μαθητές υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με μελοποιημένο το ποίημα «Ο πρόσφυγας» του Γιαννιώτη ποιητή Κώστα Νέου. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και τη φετινή σχολική χρονιά, κρατώντας τους μαθητές το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτής μακριά από τις χαλκιές αίθουσες, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο ώστε τα παιδιά με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να συμμετάσχουν σε διάφορα προγράμματα, επιτυγχάνοντας ακόμη και τις διακρίσεις. Όπως οι μαθητές της 6ης τάξης του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, που εργάστηκαν σκληρά με τη βοήθεια και την καθοδήγηση αρκετών εκπαιδευτικών του σχολείου, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κύπρος Ελλάδα Ομογένεια, εκπαιδευτικές γέφυρες και αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία τραγούδι. Οι μαθητές απέδωσαν το μελοποιημένο ποίημα «Ο πρόσφυγας» του Γιαννιώτη ποιητή Κώστα Νέου σε μουσική της εκπαιδευτικού μουσικής του σχολείου Ειρήνης Ντούση. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συμμετείχαν οι μαθητές του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στα σεισμόπληκτα, αναφέρθηκε ο διευθυντής της σχολικής μονάδας Νικόλαος Γεωργίτσης, συγχαίροντας τα παιδιά και εκπαιδευτικούς. Διακρίθηκε με το βραβείο το πρώτο βραβείο στο κομμάτι του τραγουδιού στο πανελλήνιο πρόγραμμα Κύπρος Ελλάδα Ομογένεια, εκπαιδευτικές γέφυρες. Διακρίθηκε στο κομμάτι του τραγουδιού, όπως σας είπα, το οποίο λέγεται «Πρόσφυγας». Ο διαγωνισμός αυτός απευθυνόταν σε μαθητές δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων της Ελλάδος, της Κύπρου και της Ομογένειας, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κυρίου Νίκου Αναστασιάδη. Θα ήθελα να πω ιδιαιτέρως ότι αξίζουν συγχαρητήρια οι 43 μαθητές της 6ης τάξης του σχολείου μας, που διακρίθηκαν και κατόρθωσαν υπό τις φετινές πρωτόγνωρες και αντίξουσες συνθήκες να ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους και να υποβάλουν τις μαθητικές τους δημιουργίες. Εμείς διαγωνιστήκαμε σε τρία κομμάτια. Το ένα κομμάτι ήταν το ιστορικό, το άλλο κομμάτι ήταν το εικαστικό, το τρίτο κομμάτι ήταν το κομμάτι του τραγουδιού, στο οποίο και διακριθήκαμε με το πρώτο βραβείο που σας είπα. Οι συντελεστές στο εγχείρημα αυτό ήταν η εκπαιδευτική, ο υποφαινόμενος Γεωργίτης Νίκος, ο οποίος οργάνωσα και συντόνισα το όλο πρόγραμμα. Ήταν η κυρία Σιμούλη Αθηνά και η κυρία Βασιλική Παπαϊωάννου, που ήταν οι δασκάλες της 6ης Δημοτικού. Ήταν η κυρία Ντούση Ειρήνη, η οποία είναι η μουσικός του σχολείου μας, που μελοποίησε και βοήθησε στο να αποδοθεί το κομμάτι του κυρίου, το ποίημα του κύριου Νέου Κώστα, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός και ποιητής, δημιουργός από τα Γιάννενα. Και φυσικά ήταν και ο κύριος Κόκαλης Ιωάννης, ο εικαστικός του σχολείου μας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργίτση, η συμμετοχή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν ήταν η μοναδική για τους μαθητές της σχολικής μονάδας, καθώς συμμετείχαν και σε άλλα προγράμματα και δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα. Εκτός από αυτές τις δράσεις, το σχολείο μας πραγματοποίησε και άλλες, όπως ήταν με την Διεθνή Αμνηστία,
Ήταν κάποιος βοήθειας ο οποίος προσέφερε στους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας στο σχολείο μας. Δόθηκαν κάποια υλικά σε εκείνους, όπως είναι είδη ένδυσης, υπόθεσης, κλινοσκεπάσματα. Επίσης, συνέδραμε στο ζωγράφιο οίκο Ευγυρίας με μια δράση του σχολείου μας. Δόθηκαν στους πρόσφυγες και σε πολλά παιδιά συνόδευτα ρουχισμός και επίσης πήρε μέρος σε έναν διεθνή διαγωνισμό «Εγώ και εσύ μαζί» που διοργάνωσε η Διεθνής Αμνηστία. Υπήρξαν και άλλες δράσεις, όπως είναι με το χαμόγελο του παιδιού, οι οποίες βέβαια ολοκληρώθηκαν, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη περισσότερες, αλλά λόγω των συνθήκων δυστυχώς δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο επίπεδο εκείνο που θέλαμε. Στόχος μας ήταν αυτός, να βγάλουμε το σχολείο έξω στην κοινωνία και να δείξουμε και την άλλη πλευρά, την κοινωνική πλευρά του σχολείου, ότι δεν είμαστε απλώς ένας οργανισμός που είναι κλεισμένος σε κάποια τείχη, αλλά βγαίνουμε και εκτός των τείχων. Προσφέρουμε, δημιουργούμε και φυσικά συμβάλλουμε σε όλη την κοινωνία, όσο μπορούμε βέβαια. Τα παιδιά είναι μέρος της κοινωνίας μας, συμμετέχουν ενεργά και αυτά, θέλουν να συμμετάσχουν. Να πω την αλήθεια ότι τους ξεκουράζει και λίγο αυτή η δραστηριότητα. Όλες οι δράσεις αυτές τα εκτονώνουν. Τους αφήνουν τα παιδιά να βγάλουν έναν άλλο εαυτό, ο οποίος κρύβεται πίσω από το μαθητή. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Η ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννα, από 23 έως 33 στη Θεσπρωτεία, από 20 έως 37 στην Άρτα και από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.